Δήμος ο Φούρναρης, γιατί τον είπαμε κάτι τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αφού τρικλοποδιές με κάνεις. Εντάξει. Μαρμίτα, για όλα τα θέματα, ποδοσφαιρικά, Ευρώπη, Ελλάδα, κοινωνικά θέματα, ό,τι θέλετε σε σεξουαλικά θέματα, ό,τι θέλετε σε πολιτικά θέματα, είμαστε διαβασμένοι στα πάντα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη του Άρη μέσα στο Βόλο. Και τρομερό κοουτσάρισμα του Τόλι Τερζή. Καταπληκτικό στήσιμο της ομάδας του Τόλι Τερζή. Καταπληκτικές εσωτερικές αλλαγές του Τόλι Τερζή. Και η ερώτηση είναι η εξής. Για ποιο λόγο να πάρει το Μάτζιο προπονητή? Ένα θέμα εκπομπής αυτό. Με κάλυψες. Του κόλλου τα 9 μέρα ο Μάτζιος. Ο Μάτζιος βρωμάει πασοκύλα, βρωμάει ουισκύλα, βρωμάει γεσμενίλα. Σωστά τα λέει. Φουλ. Ότι πει ο πρόεδρος δημόσιες σχέσεις, Άρης Πανιώνιος. Είμαι στα επίσημα με τον παπά του Διούδη. Τρώει 4 γκολ ο Μάτζιος και τι κάνει? Από 1-2-4-2. Αντί να μπει και να πει, αμάν 4 γκολ έφαγα, δεν θέλω να μιλήσω με κανένα, τι έκανε? Φυλάκια στην κερκίδα. Άιτε να χαρεί τα πολύ πέρα. Μην κάνετε τον Τόλι Τερζή ότι έγινε ο Μιχαλίτσος. Δηλαδή έναν ταλαντούχο προπονητή μέσα από την οικογένεια του Άρη, να τον καθαρίσετε. Και να τον κάνετε τη μαλακία που λέτε, ο στρατιώτης του Άρεος. Ο στρατιώτης του Άρεος. Και εσύ νόμιζες κόστατε τόσο καιρό ο Ένικ την έφυγε την ομάδα έτσι? Λοιπόν, ο στρατιώτης του Άρεος. Βοηθούσε ο Τερζής. Συμβουλή στον Τόλι τον Τερζή. Ξεκινάμε έτσι την εκπομπή. Πάνε βρες ομάδα ΑΒ Εθνικής, πάρε λεφτά μεροκάματο και φύγε. Αλλιώς θα είσαι ο μαλάκας ο δεύτερος, πώς λένε οι γκόμενες, εγώ δεν μπορώ να είμαι δεύτερη. Και πώς θα είμαι δεύτερη, θέλω φωλίτσα. Σταμάτα να κάνω μπάσιμο τώρα εγώ εδώ πέρα. Σταμάτα να κάνω μπάσιμο. Θα είσαι μια ζωή δεύτερος, θα διώχνουν τον προπονητή, θα σε παίρνουνε, θα είσαι καλός γιατί είσαι ταλαντούχος και αρκετά καλός προπονητής. Απλά επειδή δεν έπαιξες μπάλα στον Άρη, βασικός και τα λοιπά, ο Τερζής, τι Τερζής, πολύ καλά είσαι στην ομάδα. Τι θα το κάνεις στο Μάτζιο? Ο Μάτζιος είναι τι, άσο πρόεδρε, άσο. Ναι. Χι ημίχρονο πρόεδρε, χι να άσο. Διπλό τελικό πρόεδρε, διπλό τελικό. Πετάει ο Μπαρτολίνη, πετάει. Χέζει ο Βετβατζίδης, κάνει κάκο ο Βετβατζίδης. Αυτό θέλετε στον Άρη? Και τι διαμαρτυρηθήκατε, πώς το λένε, με τάκτ. Τι τάκτ? Έχω τον Τερζή και θέλω τον Τερζή. Άμα να μου φέρεις τον προπονηταρά από την Ισπανία, φέρτο μου. Άμα να μου φέρεις τον προπονηταρά του Οδόνη από τα Αραβικά Κεντρικά Εμμυράτα, φέρτο μου. Άμα να μου φέρεις, ξέρω Αναστασίου. Εγώ, τον Αναστασίου. Ναι, θα το σκεφτώ. Άμα περιμένεις να πωληθεί ο Ήβιτς και έχεις ένα 200 να το πληρώσεις, φέρτο μου. Φέρτο μου, λοιπόν. Να δούμε εδώ το πάνελ, κύριε σκηνοθέτα μου, που είστε και ο διευθύντης. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Μπογιατζής. Ο Μπογιατζής, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πρωτάθλημα Αγγλίας, είχαμε Magic Live της Manchester United. Είχαμε η υποψήφια πρωταθλήτρια Chelsea να κάνει κάκα της πλάκας η Chelsea. Και άλλη βιολογική συμπεριφορά η Liverpool. Η Liverpool άρχισε το έργο και το βλέπει σε πιο χαμηλά τέμπο, σε πιο χαμηλές εντάσεις όσοι βλέπουν μπάλα. Λοιπόν, σας ακούω κύριε. Συγχαρητήρια που λέει ο κόκκινος. Γιατί... Εμένα θέλετε κύριε να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω. Σιώπης, θα μας τα πεις. Πότε θες. Μας πρίξατε τα καμώματά σας. Στέφανε, μόνο μία, ένα θεματάκι από μένα μόνο. Βεβαίως κύριε. Καλησπέρα. Και εδώ από όλους μας, ας πούμε. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε σε σύραξη με το Μεξικό λόγω της τρομακτικής εφιαλτικής περιπέτειας που είχε ο Γιώργος ο Μαυρίδης. Αν υπάρχει πιθανότητα σύραξης. Και αν ναι, τι φαντάζεστε, πώς το φαντάζεστε το έργο? Ποιος είναι ο Μαυρίδης? Και αν αξίζει. Τι είναι ο Μαυρίδης? Το Μαυρίδη δεν ξέρεις. Τώρα στον Παναθηναϊκό που έπαιζε Μαυρίδης. Ο Γιώργος που είναι συγγενής. Που ξεκίνησε φορ και πήγε πίσω. Τον έβαλε ο Μπόφ, ναι. Ποιος είναι ο Μαυρίδης? Με τον Τανιμανίδη. Και τον Τανιμανίδη δεν ξέρεις. Αυτό δεν ξέρεις. Όχι. Λοιπόν, πες μου ότι δεν ξέρεις και την Χριστίνα την πόμπα. Παρακάτω. Θα τα παρατήσω όλα. Δεν την ξέρω. Έγινε μεγάλο επεισόδιο διπλωματικό με τον Γιώργο. Πέρασε φιαλτικά το παιδί. Μπήκε φυλακή, το μαστιγώσε τον κάνει. Τι έγινε? Το πήρανε τα ρούχα. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Στο Μεξικό. Τι ήταν αυτό? Τι είναι αυτό? Τι δουλειά κάνει αυτό? Ο Μαυρίδης. Ναι. Τηλεόραση. Ωραία, πού? Στο. Τώρα που είναι εκπομπή στο Open. Στο Open. Τι παρουσιάζει ο άνθρωπο? Δηλαδή το ότι εσύ δεν είσαι στο Open και ότι ο Σιώπης δεν είναι στο Open.
Είναι πρόβλημα, το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Δεν κάνω, δεν κουρεύω, το εννοώ. Τι δουλειά κάνει, είναι παρουσιαστή. Είναι παρουσιαστή. Κανονικά δεν είναι παρουσιαστή. Λέω ότι είναι παρουσιαστή. Ρε γαμώ, θα αφήστε την κακότητα. Είναι παρουσιαστή. Δεν είναι κακό, παιδί, είναι παρουσιαστή. Η δουλειά του είναι τατού άρτης. Τι να κάνω, αυτή είναι η δουλειά του. Κάνει τατού άρτης. Ναι. Βρέθηκε εκεί γιατί, για ποιο λόγο. Ναι. Στο Μεξικό. Ναι. Τι έκανε. Και να πω, συμπαραστέκομαι στον Γιώργο. Ρε πες μας, τι έκανε στο Μεξικό. Για κάποιο λόγο δεν τον άφησαν να μπει στο Μεξικό. Ρε τι πήγε να κάνει στο Μεξικό. Πήγε να κάνει γυρίσματα. Πήγε να κάνει τηλεοπτικά γυρίσματα. Η ερώτηση είναι, πήγε να πηδήξει, πήγε τουρισμό. Πήγε να κάνει γυρίσματα για το Open. Ναι. Ωραία. Τι έπαθε άνθρωπο. Και δεν τον άφησαν να μπει στη χώρα. Βασικά μπήκε και το συνέλαβαν στην αεροδρόμιο. Το κράτησαν, το συνέλαβαν οι Μεξικανοί. Ωραία. Υπάρχει διπλωματικό επεισόδιο μεγάλο. Επενεύει η πρεσβεία. Γιατί δεν τον άφησαν. Είπε τα δικά του αυτός. Έτσι είπε τα δικά του. Ναι, για κάποιο λόγο δεν είναι χαρτιά, επίσημα δεν ξέρω τι. Κυκλοφόρησαν διάφορα ψέματα για το παιδί εδώ πέρα. Δεν είχε χαρτιά. Δεν του τα αναγνώριζαν. Τι χαρτιά είχε. Υπόθηκαν διάφορα ψέματα εδώ. Από site, από αυτά, ξέρεις τώρα, είναι αυτό το επικίνδυνο. Είναι το σοβαρό για την δημοσιογραφία του πολίτη. Φτάνει. Μάριε και Στέφανε, σας λυπάμαι που είστε στο ίδιο πάνελ με Μπάκα και Σιώπη. Για το Μαυρίδη τώρα, ρε φίλε, είναι δυνατόν να κάνουμε. Πάμε στον Άρη, πάμε το τελευταίο μάτς. Πάμε στον Άρη. Βόλος Άρης. Λόπεθ, center for. Λόπεθ. Ο Μάνος ήταν καλύτερος. Λόπεθ. Βγαίνεις από την περιοχή. Παίρνεις την μπάλα να μου το παίξει Κέιν. Αν έχεις πάρει εντολή και βγαίνεις, γιατί δεν έχει ο Άρης χαφ, δεν ξέρω. Τρία χαφ έχει ο Άρης. Τζέκο, Σάσα, Μπερτόλιο. Εσύ βγαίνεις έξω από την περιοχή για να λέει ο δημοσιογράφος, κάνει και άλλες δουλειές. Συμμετέχει στο παιχνίδι. Ξέρει μπάλα και τι μοιράζει. Άμα ακούσετε τέτοια πράγματα, δεν ξέρω ο Στέφανος τι γνώμη έχει. Παρακαλώ. Ξεκινήσω. Ξεκίνατο. Ναι. Ματίγια, θα σε κυνηγάω μέχρι να πατήσω μαύρο χιόνι. Σωστός. Έτσι. Εγώ να πατήσω μαύρο χιόνι. Σωστός. Ποδοσφαιρικά θα σε κυνηγάω. Έτσι. Μέχρι να πατήσω μαύρο χιόνι. Εσύ μπορεί να πατήσεις. Εγώ δεν θα πατήσω. Και θα σε κυνηγάω συνέχεια. Έχασες μία πρόκριση, Ματίγια. Έκοψες το όνειρο του Αριανού, Ματίγια. Εσύ, Ματίγια. Έτσι. Και οι αιμονικές σας ιδέες να βάλετε το συμβόλαιο των 250.000 ευρώ βασικό σε έναν αγώνα που δεν υπάρχει αύριο. Με την Κοβαλίβκα Κόλλος, πώς τη λένε, και επέμενα εγώ ότι η Κόλλος ομάδα είναι καλή, διότι έχει πιτσιρικάδες back και extreme πιτσιρικάδες. Και half καλή γρήγορη. Και οι half τριαντάριδες τίμοι και γρήγοροι και γενικά μια ομάδα δουλεμένη. Όταν άκουσα 9 παρα 10 το Στράντζελι να λέει Σάσα δεξί back Ματίγια half. Ματίγια half, 9 παρα 7 στον αέρα της πόλης είπα παιδιά όλοι μαζί ένα κεράκι τώρα γιατί δεν γλιτώνουμε. Σωστό, το είπε. Τίποτα. Ναι, σωστό. Δεν μπορώ. Ναι. Ναι. Και για να παίξει αυτό ο Ματίγια σε όλο το μάτς, ρε Καρυπίδη, ωραία. Δεν το γουστάρει τον Ματίγια. Και σε βάζει ο άνοιγκτο Ματίγια. Στείλ τον αρκεί στο αεροδρόμιο τον Έλληνα αφού δεν θα τον διώξει. Στείλ τον. Πάρ τον αυτό ένα εισιτήριο. Δεν τον ήθελα, μωρέ. Δε στείλ τον και άσε τον Τερζή να πάρει την ομάδα. Βλέπει το ημίχρονο, δεν γίνει ζημιά, αλλά βλέπει τι κάνει. Άλλαξε το στο ημίχρονο. Διώξει τον. Διώξτε τον. Παρακαλώ, όποιο θέλει μεταγραφή από τον Άρη. Σάσα Ρόουζ, απαραίτητη προϋπόθεση να γράφει το συμβόλαιο του Ματίγια να τον πάρετε και αυτόν μαζί. Να τον... Όποια μεταγραφή γίνει να φύγει και ο Ματίγια. Δεν μπορώ να το βλέπω ούτε καν σαν αλλαγή. Πάλι στο 75 μπήκε και είδε τι έγινε. Για να χωρέσουμε του Ματίγια, αλλάξαμε ένα σύστημα. Οτιδήποτε. Το βάλαμε εσωτερικό 8 το Ματίγια, το 75. Καλύτερα κάθε φορά που παίζουμε Ματίγια να παίζω μόνο με 10, γιατί σίγουρα παίζω με 10, αλλά και κάνει και ζημιά σαν 10ο παίχτη. Διότι παρασύρει του άλλου, είναι στατικού και βλέπουν μια κίτρινη φανέλα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο και μπερδεύονται όλοι οι παίχτε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ για να τελειώνουμε, γιατί ο κόσμο δεν είναι καλά του Άρη. Έχασε ο πρώτο στόχο τη χρονιά ήταν αυτό. Κακά τα ψέματα. Δεν πάνε να μου λε για κύπελα, δεν πάνε να μου λε για πρωταθλήματα. Ο κόσμο είναι ξενερωμένο. Του χάλασε στην Πέμπτη, του χάλασε στην Πέμπτη, όλε τι Πέμπτε τη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα δεν έχετε καμιά δικαιολογία. Και να έρθω και παρακάτω. Όσον αφορά με τον Ματέο Γκαρσία, μπορεί να υπέγραψε, μπορεί να έκανε, αλλά το παιδί θα έρθει ξενερωμένο, ήξερε θα παίξει Ευρώπη. Να το ξέρετε αυτό. Και δεν ξέρω πώς θα πληρωθεί το συμβόλαιό του. Αν θα πληρωθεί το συμβόλαιό του αυτού του Ματέο Γκαρσία. Γιατί είναι ζόρικα τώρα. Πρέπει να πουληθούν, να γίνουν κάποιες μεταγραφές. Πρέπει να πουληθεί, ξέρω εγώ, Τσεφατζίδης, ξέρω εγώ, θα χωρέσουν. Και ήταν καλύτερο παίκτη του Άρη σήμερα. Μπερτόλιο.
Σάκιτς. Και Μπερτόλιο και Μπρούνο Γκάμα. Σάκιτς. Θα σου περίμενε. Έκανε ο παιχνίδι καταπληκτικό αμυντικά. Περίμενε, περίμενε. Δεν πέρναγε, δεν πέρναγε κουνούπι. Γιατί δεν πέρναγε κουνούπι, φίλε. Ο Γκάνια ήταν καλό σήμερα. Γιατί έκανε. Σ' άρεσε ο Γκάνια. Καλούτσικο ήταν. Ακαλούτσικο ήταν. Ο Γκάνια δεν στρίβει, ο Ντάτκοβιτς είναι καλό. Γιατί τα είπα αυτό πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Σε λέω, έχει Σάσα ο Σάκιτς δίπλα στα χαφ και ο Γκάνια έχει τον Τζέκο δίπλα στα χαφ. Αυτοί κλείνουν και βοηθάνε. Όταν έχει Ματίγια δεν υπάρχει που δεν έχει. Ο Γκάνια εξαφανισμένο. Όταν έχει Σάκιτς φυσική κατάσταση, σου λέω είναι αθλητής. Έχει και το Σάσα δίπλα να συμπληρώνει, η ομάδα πετάει, οι αλληλοκαλύψεις είναι φοβερές, ωραίες και τεράστιες. Τώρα από εκεί και πέρα. Κύριε Φετφατζίδη, Γιάννη, άκουσε μου σε κλείνει. Έβαλε χιλά από το γάμο. Δεν ξέρω τι έβαλες. Σε πάει ο Τερζής, αυτό που λέει να κατέβει την τράπουλα. Σε βάζει έξω δεξιά, δεν μπορείς. Έξω αριστερά, δεν μπορείς. Στο δεκάρι, δεν μπορείς. Δεκάρι, δεκάρι τον έβαλε για, όχι για αυτό, περίμενε. Για να πιάσουν όχι, το, για να πιάσει το Φεράρι άλλο. Ναι, ναι, το Φεράρι έβγαινε. Σε βάζει 4-4-2. Κρατάει το Φεράρι, έβαλε τον Μπερτόλιο. Σε βάζει 4-4-2 δίπλα στον Λόπες, ούτε εκεί. Εμείς βρίσκει το 65 και πολύ σε κράτησε, ρε φίλε Γιάννη. Και πολύ σε κράτησε. Επειδή μίλαγε, ναι. Πολύ σε κράτησε. Έλα, να πάμε αγωνιστικά. Μετά το γάμο, ξέρει τι γίνεται ο άντρα. Τι γίνεται, φίλε. Μαλάκα. Καλά που δεν παντρεύουμε. Ευτυχώ. Ο Φετφατζίδης παντρεύτηκε. Τώρα αυτό που παντρεύτηκε που το μας τον πάω. Ναι. Θέλω να εισέλθω σε αυτό το. Γενικά, παιδιά, την καλύτερη μεταγραφή από ό,τι βλέπω τι έγινε ήταν ο Μπερτόλιο, ο Φακούντο. Το βλέπω το παιδί τίμιο. Τίμιο, παίζει παντού, όπου για να το πει. Αριστερό, εξτρέμ, δεκάρι, δεξί, εξάρι, οχτάρι, ό,τι δεν παίζει. Μαρκάρι, ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι με το Φετφατζίδη δεν ξέρω πώς θα γίνει, αν θα πουληθεί, αν θα κάνει. Έλα, ποιο ήταν ο Τερζής στον πάγκο, άμα ήταν κανένας Ισπανός. Ναι, μπράβο. Τι είναι ο Τερζής στον πάγκο, έλα τώρα. Μπράβο, Τερζή για τις αλλαγές, εκτός του Ματίγια. Δεν θέλω εκτός αποστολής θέλω να το βλέπω. Κοίτα, εγώ έχω μια ενστασούλα. Περίμενε. Μια ενστασούλα. Περίμενε. Μια αλλαγή θα την πω εγώ και θα μου πει μετά. Πες την ένσταση να συνεχίσω 10 δευτερόλεπτα και κλείνω. Ο Σάκης ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη αμυντικά. Έκανε πολύ ωραίες κινήσεις κτλ. Τον βγάζει. Ναι. Βάζει τον Μπακαλιάνη. Μπορεί. Ήθελε να έχει ύψος. Ωραία. Ωραία. Ήθελε να έχει ύψος, αλλά έβαλε τον Ρόουζ δεξιά. Ναι. Και έβαλε να πούμε τον Μπακαλιάνη δίπλα στον Ντάλκοβιτς. Μπράβο. Εκεί τον τριπλένει 2-3 φορές ο άλλος ο Φεράρι. Και ήταν σέντρα. Αν μέτραγε τον γκολ, ο Τερζής, ο οποίος ήταν καταπληκτικός και στο στήσιμο και στις αλλαγές, ναι, θέλω να ξέρω αν ο Σάκητς χτύπησε. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό μπορεί, ναι, το. Αν χτύπησε, και γιατί πάω. Και γιατί αν δεν χτύπησε, δεν είχε ενοχλήσει και τον βγάζεις και γίνει εκεί το 1-1 από εκεί τη σέντρα που ήταν ο Σάκητς, θα βγαίνανε τα καριόλια και θα σου λέγανε 1000. Ένα από τα καριόλια θα ήμουν κι εγώ. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής. Για, θα σου λέγανε γιατί τον βγάζεις. Γιατί τρίτο στόπερ τι. Τρίτο στόπερ τι. Βγάζεις δηλαδή, βγάζεις τον καλύτερο παίκτη που έχει κλείσει εκεί τις τρύπες όλες. Εντάξει, και τι βάζεις. Άκουσε με λίγο. Κακός. Κωστά. Δηλαδή, αν δεν χτύπησε. Ελέγχεται και αν μπορούσα να το ρωτήσω τον Τερζή, γιατί έκανε αυτή την αλλαγή, για να πάρω ύψος θα μου έλεγε. Ρεσί, μπορεί να είναι και αγωνιστικός. Το Γκάντ επιτρέπεται να κάνει αλλαγή αν έχει κουραστεί. Εντάξει. Μπορεί να κουράστηκε ο Σάκης. Μπορεί να και πυρετό να μην μπορούσε. Και γιατί τον έβγαλε καλύτερο παίκτη. Υγιέστατο. Και να βγαίνουν οι τρύπες από εκεί. Ρεσί, έδειχε αυτό τώρα. Άκουσε με τον Σάκης που τον βγάζει καλύτερο παίκτη. Πάλι θα συμπληρώσω. Βοήθεια Σάσα, βοήθεια δεξί, στόπερ, Ρόουζ, αθληταράδες, γι' αυτό ναι, φάνηκα. Ναι, ναι. Τώρα σωστό, μην το σωστό. Δεν σενά, υπάρχει τώρα. Σωστό, το παιδί είναι εντάξει, να πούμε, είναι παιχταράδες. Ρόουζ και τελειώνω με Άρη, λοιπόν, για να είμαστε και ακριβοδίκοι και σωστό, άξιοι. Γιατί είναι τι έχεις δίπλα σου. Σωστό. Όπως έχω πει για τον Γιαννούλη, αν δεν είχε Μιχαηλίδη δίπλα και είχε Βαρέλα. Θα πάμε. Ναι. Θα πάμε στο Σιώπη, ναι. Για τους οπαδούς που πολύ, για τους φιλάθλους, να είμαστε αντικειμενικοί, αν παιδιά αυτό το μάτς είχαμε αντί για τη Λαμία ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουμε πέναλτι και να ακυρωθεί τον γκολ αυτό το που βγήκε έξω. Έγινε και ένα πέναλτι. Θα το φτιάχνανε αβαβά και θα μας δίνανε και πέναλτι. Δεύτερη καλή διαιτησία για τον. Θα μας δίνανε και πέναλτι. Αβαβά. Έτσι. Δεν θα κοίταζε κανένας αν βγήκε η μπάλα στην σέντρα. Θα μετρούσε τον γκολ, θα το κάναμε γαργάρα. Ήμασταν δύσκολα. Στέφανε, ξεκινάς με πολύ καλή διαιτησία. Πάλα. Συγκρίση με πέρσι που σε πήδαγε κανονικά. Κανονικά. Κανονικά και με τον νόμο. Ο Άρης έχει ακυρωθεί γκολ Λαμίας κανονικό, μετράει. Μετράει, ναι. Μάλλον δεν μετράει. Παίρνει το πέναλτι που είναι. Πέρσι δεν του το δίνανε. Είναι πέναλτι. Καθαρότατο το πέναλτι υπέρ του Άρεως. Γιατί και ένα πέναλτι ο Ντάλκοβιτς εκεί στον. Σε ποιον το έκανε. Στον Ριέρα. Στον Περέα. Ναι. Φλακοειδέστατο γιατί είναι πλάγια. Το κάνει ο Βλάξ. Γίνεται. Το κάνει ο Βλάξ χαμηλά. Δεν το δίνει ο διαιτητής. Δεν ήξερε να το πάρει ο άλλος. Δεν έπεσε. Αν πήγαινε βάρ θα το βλέπει. Πήγε σαν Βλάκα με τις τάπες εκεί. Και του έκανε πέναλτι.
και δεν το σφύριξε ευτυχώς για σένα. Και για να κλείσω, παιδιά, ο στόχος ο βασικός χάθηκε. Από εκεί και πέρα όλα είναι ξενερώματα. Δεν θέλω να ακούσω περί κυπέλου. Πρωτάθλημα φυσικά θα το διεκδικήσω αφού πάει καλά η ομάδα. Εννοείται. Έτσι μην ακούω χαζομάρες τέλος στο πρωτάθλημα. Γιατί, για το διεκδικήσεις. Αλλά κύριοι, κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος θα βγω. Πάλι το καλοκαίρι να μου γίνει να μου τύχει έτσι, ο κόσμος ξενέρωσε. Πάλι δεύτερη χρονιά Λαχείο. Να παίξω με τι, με την Κοβαλίβκα. Μετά να παίξω με τη Ριέκα. Ούτε τότε να μέτυχα, ούτε μείναν ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Αυτά τα Λαχεία δεν βρίσκονται. Του χρόνου θα βγω, ξέρω εγώ, θα περάσω Ευρώπη και θα μου κάτσει να πούμε καμιά Everton. Και θα πω εκεί. Πετρούλα Καλκιά. Δεν μπορούσα. Γιατί πείτε μου το σπάσει χθε το κουφάλι. Εγώ ρε φύγα να σου σπάσω. Εγώ στο ακούμπησε το κουφάλι. Ακούμπηγμα ήταν αυτό. Ακούμπηγμα ήταν στο, δηλαδή, στο σηκώδη σου. Τι πράγμα. Μα φτιάχναμε την τεχνική παρέδεξη. Παρέδεξη 8 για να βγει με βήμα. Μαθαίναμε τεχνική. Σπάρινγκ δεν ήθελε. Ναι. Δεν σε άφηνα να με κοπανίσει. Το μάτι μου το κοκκίνησε. Ποιο σε κοκκίνησε το μάτι, ρε. Εγώ. Καταρχήν ο μορφοκούνελο. Άσε ρε, πού είσαι με μάσκα να πούμε. Μορφοκούνελο, ούτε καν σε πείραξε. Ασλαμά. Άστα αυτά. Σ' ακούω. Α, να στείλω χαιρετήματα το φίλο μα στη Σταυρούπολη. Το εστιατόριο στη Σταυρούπολη. Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο. Λοιπόν, κάθε Σάββατο 1 ευρώ όλα τα τεμάχια. Ματζάρι. Κάθε Σάββατο 1 ευρώ όλα τα τεμάχια. Δηλαδή, μπιφτέκι, σουβλάκι, πασέτα, σουζουκάκι, μπριζολάκι. Εύκολα το Σάββατο πας και κάνει sold out εκεί. Ραπ. Ναι, από μέσα είδηση, ο Σάκης χτύπησε στο καρπό και ζήτησε αλλαγή. Δεν μπορούσε να κάνει. Άρα, με άριστα το 10, ο Τερζής παίρνει 10 20. Μετώνο. 10 μετώνο. Είχα μια μικρή αμφιβολία γιατί τον έβγαλε και το λέω το Χατζινάκο, ας πούμε μου λέει, ναι και τα λοιπά, Χατζινάκο, του λέω και μια και πιάσαμε Χατζινάκο. Ναι. Είπαμε για το τεμάχιο του Ματζάρη κάθε Σάββατο 1 ευρώ. Με ρωτάτε γιατί δεν παίζει η εκπομπή από τον Ραπτόπουλο TV και παίζει από το europoan.gr. Καλά το είπα. Ναι. Europoan. Europoan. Ναι. Λοιπόν, τους λόγους έγινε εκεί ένα συμβούλιο μεταξύ Χατζινάκου και Σχιζοδήμου και αποφασίστηκε να παίξει για κάποιο χρονικό διάστημα, όλο το χρόνο. Θα παίξει και από τα δύο κάποια στιγμή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να δει Ευρώπη, άλλη χώρα κτλ. Europoan.gr. Εμείς θα βάζουμε τα best of κτλ. Την άλλη μέρα. Από εδώ, europoan.gr. Μάρια. Γι' αυτό εδώ μόνο, γι' αυτό ναι. Εδώ στα γρήγορα. Ναι. Μεγάλο ταξί. Respect Liam Gallagher, και δεν είμαι τη Britpop. Πρώτη πιο πολύ με αμερικάνικη σκηνή, γενικά respect to Aces. Πάμε. Λέγε, τι θες. Τα θέματα. Τι έχεις δει. Λοιπόν, εγώ ένα έβαλα για είδες, το... Είδαμε Βόλο ΑΕΚ. Ένα και μαυρί. Αγρίνιο ΑΕΚ. Εντάξει, ποδοσφαιρικά δεν έχω κάτι. Οκ, okay, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ σε κάτι, επειδή είπε κάτι ο Βασίλης τώρα στο web, ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον το είδα φυψηλού και υποτίμησε και τέτοια. Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ, γενικά σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, αυτό που το μάθατε τώρα και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, και εγώ το λέω από το 98-99, την έκφραση αυτή, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, έστω με καθυστέρηση 15 χρόνια κάτι είναι, να μαθαίνουμε εκφράσεις. Το μυαλό το έχει συγκράσματα και είναι λογικό. Το μυαλό είναι στην Τρίτη, ξεκάθαρα. Έλα τώρα, μόνο τώρα. Και το δικό μου εκεί θα ήταν. Του δικαιολογεί τώρα για το μου τώρα, εκεί θα δεν κάνει τέτοια πράγματα, ασλαμά πράγμα είσαι τώρα. Δηλαδή δικαιολογεί αυτό το 1-1, δηλαδή ότι σκεφτότανε. Εγώ λέω ότι αν δεν είχε την Τρίτη να παίξει, δεν λέω θα το έπαιρνε καλά, αλλά μπορεί να είναι και μια διαφορετική εξέλιξη. Έχω αναλυσάρα. Προσέγγιση. Έχω αναλυσάρα. Έχω ερωτήσει. Έχω με το κοινό ότι ποδοσφαιρικά έχω το σιώπη. Μετά έχουμε τα ευρωπαϊκά. Είχαμε ωραία πράγματα. Ωραία, πάμε. Ναι. Τι είχε δηλαδή. Εγώ ρωτάω. Ναι. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα παιχνίδι με ένα ρόλο πρωταγωνιστή. Ναι. Πέρασε, του πάω να κλέψω το μάτς, νύχτα η Μπεσίκτα στο κέντρο, έχω τρεις αργούς, τρεις γρήγορους βολίδες, έχω τη μεγάλη πάσα από πίσω με χαφ και στόπερ. Λες αυτό που λέμε χρόνια. Ναι. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ, αυτό που το μεγαλώσαμε με αυτό, και η δικιά μου γενιά. Μεγάλη ευρωπαϊκή αποκλεισμή. Τώρα έχει. Κάθε... Ναι. Ναι. Ρε παιδί μου, χρόνια μεγαλώσαμε για να μαθούνται οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν. Τι? Πρόκριση. Με Τότενο. Δεν ήταν πρόκριση. Ρε, ναι, άλλο πάνω από εγώ. Άλλο πάνω από εγώ. Καλά, εκείνο δεν το ήθελε η Τότενο. Γιατί λέει από. Ναι. Δεν το ήθελε η Τότενο εκεί. Το δήλωσα ξεκάθαρα στην αρχή τη χρονιά που δεν δήλωσε στην Ευρώπη την πιο ακριβή μεταγραφή και τη χρονιά. Τον Βλάκα τον Ολλανδό. Το δεκάρι που είχε δώσει του κόλλου τα λεφτά και δεν τον δήλωσε στην Ευρώπη. Ναι, ένα τσουβάλι ποδοσφαιριστή όμω παίζανε εσύ και τον το μάτσο. Δεν το ήθελε η Τότενο.
Μπάμπη, αν το ήθελε εκείνο το μάτι, τότε θα το έπαιρνε. Το 1-2. Το 1-2. Δεν το ήθελε. Το έπαιξε όπως βγει, δεν το ήθελε. Έγραψε, ρε παιδί μου, σου λέει. Δεν ήθελε πρόκριση. Έγραψε. Ούτε η μεγάλη πρόκριση είναι για τον ΠΑΟ. Το να νικήσει εκείνη την τότενα είναι μεγάλο και σε οικογενειακό στο βοηθητικό του γήπεδο. Γράφει. Μεγάλο, γράφει, τέλος. Γράφει. Δεν πάνε σε κάτι τον ΠΑΟ. Όπως το ΑΕΤ, το ΑΡΙ με τη Σεντετιά. Όπως με την Άρσεναλ. Ένα-τρία στο. Η Άρσεναλ δεν το ήθελε. Ο Βεγγέρ εκείνη τη χρονιά ήθελε πρωτάθλημα και το πήρε τελικά. Εντάξει όμως, ήταν βομβαρδισμός. Θα ήταν τροχοπέδι να το πάρει εκείνο να προκριθεί για την Άρσεναλ να συνεχίζει στην Ευρώπη. Να, οκ. Okay. Και το βάζει πέρα με την αυσή του Ζαφυρίου που είναι σμποϊν, είναι τρελή. Εκεί περπατάει ο Αχιλλέας, ντοϊνγκ, βγαίνει πάσα. Στο μάτσο εδώ πέρα, το θυμάσαι. Το φορεί στο Φραντζέσκο. Στην Τούμπα, ναι, βγαίνει η αυσή του Φραντζέσκο. Ναι, αλλά έχει παίξει σεντερφόρ ο Φραντζέσκο. Έχει μαγική κίνηση, αν θυμάμαι καλά. Ο Φραντζέσκο είχε παίξει σεντερφόρ, θυμάσαι. Ναι. Ήταν πολύ καλή κίνηση στον Αναστασιάδη. Το έχω δει σε... Πολύ καλή κίνηση στον Αναστασιάδη. Παίξω με ένα χάφ παραπάνω, αν και φόρε. Εντάξει, κι άλλο μάτσο έχετε πάρει πόντο έτσι. Την μέρα που σκοτώθηκαν τα παιδιά. 4-6-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον κόλ του Νάγκμε. Σκοτωθήκαν τα παλικαράκια εκεί και οι κοπέλες. Το τραγικό. Με Φραντζέσκο πάλι σε σεντερφόρ είχες πάει. Τα θυμάσαι. Ίδιο, ναι, εκείνο το βέβαια. Συνέχισε. Ήθελα να πω ότι η ομάδα σε κάθε σύλλογο σε όλο τον πλανήτη φαίνεται στο μεροκάματο, στο μεροδούλι μεροφάει η ομάδα. Τα ευρωπαϊκά είναι εξτραδάκια που τα παίζει και τελείως διαφορετικά. Ναι, αλλά τα εξτραδάκια είναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ναι. Άκουσα και εσύ και κάποιου άλλου που ημνούσατε καταπληκτικό μπάκου με την Μπενφίκα. Δεν ήμουν. Παιδιά, ήταν. Το άκουσα από κάποιου ρεπόρτερ. Ήμουνησα το δεύτερο ρόλο. Και κάποιου ρεπόρτερ πρώην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που ξαφνικά έγιναν ΠΑΟΚ για να βγάζουν μεροκάματο. Ο Καρφί, να λοιπόν, είναι καρφιά τώρα. Τον ξέρω και εγώ αυτό. Ναι. Γνωστό είναι στην πόλη. Ποιο είναι. Γνωστό είναι στην πόλη. Ξαφνικά έγιναν ΠΑΟΚ. Από Παναθηναϊκός, από Ολυμπιακός, από ΑΕΚ, από Πηλαία, από Καμψίδα, για να βγάζουμε μεροκάματο. Η επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή ήταν αυτόματη. Τι άλλο να παίζει ο ΠΑΟΚ. Ήταν αυτόματη επιλογή. Τι να παίξει ο ΠΑΟΚ με την Πενφίκα, ας πούμε. Μα δεν μπορούσε να πάρει την Τζακίση. Και μεγάλη αλήθεια που είπε ο Χατζηνάκος. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό το μάτσο ο ΠΑΟΚ με κόσμο δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Γιατί η Τούμπα γεμίζει, κάνει και σμπρώχνει. Αντιθέτως, εγώ θα περνούσα. Εσύ μπορεί να. Εσύ εγώ ναι. Θα περνούσα σίγουρα. Εσύ ναι. Εσύ ναι. Αυτή ναι. Γιατί. Ο ΠΑΟΚ με Μπενφίκα. Ακούνε παντού και μπορεί να έχουμε στάσει. Γενικά, ο ΠΑΟΚ σε διπλή αναμέτρηση, αν η αναμέτρηση ήταν διπλή, δηλαδή υπήρχε και μπαντή. Δεν λέω διπλή, Μπάμπη. Λέω μονή με κόσμο. Μπορούσε. Λοιπόν, άκουγα μια αλήθεια. Σε αυτές τις μονές αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε. Εγώ θα σου πω το γιατί. Μια αλήθεια, θες να ακούσεις. Από τότε που η Τούμπα έγινε. Τσαντίδια γύρω γύρω και εκμετάλλα του λαού φαΐ ποτό. Σου πω τι έχει γίνει η Τούμπα. Σου το πω εγώ σε 10 δευτερόλεπτα. Τι έγινε η Τούμπα. Η Τούμπα παίζει ο ΠΑΟΚ 5 η ώρα ή 7 η ώρα ή 9 η ώρα. 4 ώρες πριν τραβάνει ΠΑΟΞίδες εκεί πέρα όλοι μαζί. Τσίπουρα, μπύρες, μπριζόλες, φαγητά, τσίχρισμα. Έχεις γίνει ράκος. Τεράστιο μήνυμα πάνω σε αυτό. Έχεις γίνει ράκος. Πας στο γήπεδο έτσι. Άμα είχε καμιά ψιλοζέστη, την πήδηξες τη βάρκα. Ξεκινάει το μάτς, βγαίνει μια φωνή. Αν δεν τραβήξει ο ΠΑΟΚ, στο 10ο λεπτό είναι νεκροί όλοι. Την άλλη μέρα κανείς δεν πάει στη δουλειά. Κομμάτια. Κομμάτια. Τεράστιο η ομάδα. Αυτό είναι αυτό που πάντα γινόταν. Έχει δίνει φάρμακα για να πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ έχω δει δεκαετία από τότε. Τι πήγαινε στο γήπεδο. Τι πήγαινε στο γήπεδο. Τι πήγαινε στο γήπεδο. Τι λες. Πλάκα κάνει. Να είναι μέχρι το 95 η Τούμπα να πηγαίνει έτσι. Έτσι πήγαινε η Τούμπα. Τούμπα είναι αυτή τώρα. Άλλο ότι έχει αλλάξει ο κόσμο και άλλο ότι πήγαινε φάρμακα. Τι πήγαινε με σπρεσάκι. Δεν καταλαβαίνει. Πλακώνεσαι στο ξύλο μεταξύ σα στην κερκίδα. Σουρωμένη πεθαμένη. Πλάκα μα γιάν. Τούμπα είναι αυτή. Η Τούμπα ήταν. Σταμάτα, ρε! Σταμάτα! Η Τούμπα ήταν. Ο Μανάβης. Σήκωνε το χέρι ο Μανάβης. Έτσι. Μα αυτό σου λέω καμία σχέση. Ο Μανάβης έκανε έτσι. Ο κόσμος άλλαξε. Δεν άλλαξε ο κόσμος, ρε μαλάκα. Όχι ότι πολλές γνώμες γίνατε. Άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Από τον Πατατούδη και μετά σας διασπάσανε το οπαδικό κίνημα σε 300 κομμάτια. Σύνδεσμος εδώ, σύνδεσμος εκεί, σύνδεσμος εκεί, σύνδεσμος εκεί. Μαλώνει ένας με τον άλλον. Άσε καημένε. Εγώ την Τούμπα τη γνώρισα έτσι. Ο Μανάβης επάνω και 40.000 παοξίδες έτσι. Ό,τι πει ο Μανάβης, ένας αρχηγός. Πήρατε 80 αρχηγοί τώρα. Πήρατε 300 εκπομπές στα ραδιόφωνα.
παοκάρχες ιστορίες κτλ. Πώς θα κάνετε έδρα, ρε. Να και η Σούρα, να πούμε, πριν το μάτς. Δεν φταίει η Σούρα, δεν φταίει η Σούρα, ρε. Τεράστιο θέμα. 4 ώρες πριν το μάτς. Στο γουέ προχθές. Μαλακίες τώρα. Χαρακτήρισε κάποιο παλικάρι. Τα λέω καλά, κυρία μου. Ναι. Τελείως. Υπερτιμημένες τις καντίνες της Τούμπας. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή. Πραγματικά υπερτιμημένες. Το παιδί. Γενικά υπερτιμημένες οι καντίνες, το περίφημο οι καντίνες, τα βρωμιάρικα της Τούμπας. Του Καφτατζογλίου κλάσεις ανώτερα ξεκάθαρα. Και οι τρεις πάνω και οι δύο κάτω. Συγκλονιστικό. Οι ίδιες είναι ένας λαό. Πλάκα με κάνει. Δεν είναι ίδιες. Οι ίδιες καντίνες είναι. Τι είναι. Δεν είναι ίδιες. Οι ίδιοι άνθρωποι πάνε. Τι αλλάζει το πόδι. Εσύ είναι πιο ωραία. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας στο ματ, στο chat. Ματ. Λοιπόν, λέει ένας. Απόστολος Μαρμαρίδης, πάνω που πήγαμε να απομανταλοποιηθούμε Ραπτόπουλε, ήρθε το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Η επόμενη ανάλυση είναι αυτή. Πού είναι η άλλη. Εφημερίδες είδες τις, είδες, καλά, τις βλακίες θα τις δω. Εντάξει. Μανταλωμάτα, πρωτοσέλιδο θα πω. Λοιπόν. Ας έβαζε το πέναλτι ο άλλος και θα σου έλεγα τίποτα πέναλτι, άκου. Τελειώναμε το έργο. Η ΑΣΕΔ είναι το πέναλτι. Ξεκινάει 3-5-2 με full back. Παολίνιο Ινσούα, Ινσούα πεσμένος. Παολίνο δεν μαρκάρει. Πάλι για ΠΑΟΚ δεν άφησε. Άκου τώρα. Τρεις. Για ΠΑΟΚ μιλούσαμε ότι κάτι είπαμε για ΠΑΟΚ. Θα πούμε σαν... τώρα, κάτσε, γιατί μου το μήνυμα. Τι πράγμα. Δύο λεπτάκια. Τρεις βαρύς φορ σε τριάδα μεγάλων αποστάσεων. Κορυφή Ολιβέιρα, Λιβάγια αριστερά, Σαριφάλ δεξιά. 40 μέτρα απόσταση. 40 μέτρα απόσταση, οι τρεις τους οι αργοί. Ξέρεις τι ωραία πέρασε ο Κωνσταντόπουλος, ο Καρασαλίδης και ο Λιάβας. Πολύ ωραία πέρασαν αυτοί οι τρεις οι center back. Και ο Τζανακάκης με τον Γουάντερσον. 5-2-3. Μια χαρά. Ωραία. Τι είναι το πιο απλό για να κάνει μια ομάδα που πάει στον πρώτο ρόλο και θέλει διπλό. Η ΑΕΚ. Θα βάλει το μάνταλο και θα βγάλει ένα στόπερ. Δεν έκανε τίποτα σημαντικό, μαγικό. Δεν έκανε κάτι τρομερό. Έβαλε το μάνταλο. Έβαλε το μάνταλο. Και ο άλλος. Ο άλλος. Δεν βάζει ένα χαφ πάνω στο μάνταλο να την κόψει την ΑΕΚ στα δύο. Ένα χάφ ακόμα. Ποιο έχει εξάρει. Κοιμήθηκε όρθιος. Και παίρνει ο Μάνταλος ελεύθερος την μπάλα. Εντάξει, θα δώσει μια πάσα, θα την πάρει, θα την ξαναδώσει. Ηρέμησε το παιχνίδι στο κέντρο, πήρε την κατοχή. Την καλή κατοχή, όχι τη μικρή την πάσα, τη δεν ξέρω πού να τη δώσω. Μου κάνει και αλλαγή το τσιγκαράκι και βάζει ένα άλλο χάφ του κόλου. Μάζουνε και παπαριές. Την έκανε ο Μάνταλος την ομάδα να παίξουν με τέσσερις μπροστά. Με ένα χάφι, με ένα στόπερ λιγότερο, πήρανε λίγα μέτρα οι παιχταράδες οι τρεις και καθάρισαν οι άλλοι. Μετά, το είπαμε και τώρα και προηγουμένως, είναι δυνατόν ρε, να είναι η ΑΕΚ να έχει τον καλύτερο παιχταρά, ψηλό, παιδαρά, να τον έχει συνέχεια έξω από την περιοχή, να χτυπάει αυτό τα κόρνερ και τα φάουλ για να επιδείξουν οι άλλοι. Μπήκε ο Μάνταλος, χτυπάει το κόρνερ, πηδάει ο Λιβάγια γκολ. Στις τρεις κεφαλιές η μία είναι γκολ του Λιβάγια και εσείς τον έχετε έξω από την περιοχή. Και να χτυπάει τα φάουλ. Αυτά έχω να πω για την ΑΕΚ και μην τρελάνετε, μην τζατίζετε με το μάνταλο. Mm-hmm. Φάτε το στιμά από το μάνταλο, παίρνει ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα τα επόμενα 30 χρόνια. Τώρα πήρα, θα φάνε κι άλλο στιμά. Ποιον? Το Σάχο. Γιατί. Μάνταλο παλιά σκοπή, αλλά απαραίτητο σε αυτή την ΑΕΚ. Λέει ο Άλλη Κούπερ. Όχι, ο Άλλη Κούπερ. Δεν την κάνει μεγάλη την ΑΕΚ αυτή ο μάνταλο. Λοιπόν. Ο Σάκο το φορτώθηκαν. Εσύ δηλαδή που μας λέγατε που είναι ο Σάκο που βάζει 7 γκολ το χρόνο το φορτώθηκε η ΑΕΚ. Τώρα το φορτώθηκε η ΑΕΚ. Γιατί το φορτώθηκε η ΑΕΚ. Ένα παράδειγμα. Μου φέρνει ένα παράδειγμα. Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση. Έφυγε τα χάμα από τον Πάο για καλύτερα. Πήγε στην Ιταλία. Δεν έπιασε. Πού να πιάσει την Ιταλία. Σε μικρομεσαία ομάδα. Σε μικρομεσαία ομάδα. Τι έπεσε η ομάδα. Και τον παίρνει η ΑΕΚ. Και γυρνάει στην ΑΕΚ. Αν ήταν αυτό, αλλά που ήταν, θα τον άφηναν από το Ιταλικό πρωτάθλημα να έρθει, ας πούμε, στην τριτοτέταρτη της Ελλάδας. Άκου. Είναι ο Γαλανόπουλος αργός. Είναι. Είναι ο Κρίστης αργός. Ο Γαλανόπουλος αργός. Εντάξει, ο Γαλανόπουλος δεν τον λες και αργό το παιδί. Γκολ κάνουνε. Δεν είναι και αργό. Όχι. Όχι. Άμα εμένα με κόβει ο Σιμόες και μου κάνει 8 γκολ το χρόνο, Σακόβε, πειράζει εμένα. Δες, ο Σαχόφ, ο Σαχόφ καταρχήν. Ο Σαχόφ θα κάνει πιο πολλά γκολ από τον Μάνταλο, ρε, άμα παίξει. Καταρχήν, τα 8 γκολ που είχε κάνει ο Σαχόφ, που τα έχει κάνει τα μισά από τον πάγκο. Ναι. Είχε και παίχτη να τον τροφοδοτήσουν. Αυτό ποιο τον τροφοδοτήσει, πέραν του Λιβάγια. Ποιο παίχτη ρε τον τροφοδοτούσε τον Σαχόφ, ποιον. Ο Σάχοφ είχε Βιερίνα και Μάτσο στα καλά του. Στα μπακ. Έχει μπακ τέτοια η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Τώρα. Το Γιανούλη μόνο. Το Γιανούλη.
Και σήμερα, το επόμενο περιμένω να το δούνε. Τι θα δούνε, το καινούργιο. Ερώτηση, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Πες μας, πάω κατρόμητος τώρα. Περίμενε λίγο, ρε Σικώστα. Σάκοφ, τι συμβόλαιο έχει. 400.000. 400.000. Ο Τζιόλης, ο παλιός, ο Χαφ, πέπτει στο ΠΑΟΚ, τι συμβόλαιο έχει. Είχε πίσω εκατομμύριο. Κάπου, ναι. Ωραία. Ο Ματίγια έχει 250.000. Εσύ δίνεις ένα 300 για 3 Χαφ, Ματίγια, Τζιόλης, Σάκοφ να τους βάλεις τριάδα να παίξουν. Όχι. Δεν τους κάνω. Τι να μου λες τώρα, Σάκοφ, Τζιόλης, Ματίγια, ένας παίχτης, τρία άτομα. Δεν τους κάνω. Το ίδιο πράγμα χάλι. Ποιο Σάκοφ, ρε παιδί. Δεν μαρκάρει κανένας. Τελειώσαμε τώρα. Δηλαδή μπορεί να αναπτύξει παιχνίδι ένας από τους τρεις. Δεν καταρχήν στο transition όταν. Ούτε ένας από τους. Στο transition, ρε φίλε. Εσύ ένα συγκούλου σε κάλε πουτάνα, ένα συγκούλου έχει τα μαρκάρει, τα κάνει τα δικά σου, μωρέ. Έχουνε! Έχει εξάρι! Εξάρι, εσύ τι έχει. Ήρθε ο Ατρόμητο χωρί μπανούσο. Ο Βέλιο τελειωμένο. Με έναν ερσικουλού τη πλάκα. Φοβερό δηλαδή, τι τη πλάκα. Εκπληκτικό. Ναι, μανούσο ήταν μέσα. Τι μανούσο. Τι μανούσο. Ξεκίνησε ο μανούσο. Τι μανούσο. Άλλο, άλλο. Τι άλλο ρε. Τι άλλο ρε. Κουτσό ήρθε. Χωρί το ρισβάνι. Χωρί το ρισβάνι, χωρί το μανούσο, χωρί το Βέλιο. Στον πάσο στον πάο. Στον πάο δεν έφτιαξε αυτό. Ένα γκάλο. Ένα γκάλο σε βάλανε στόπερ. Βρε ένα γκάλο σε βάλανε στόπερ, τρίτο στόπερ. Και καλά που βάλανε τον γκάλο, γιατί αν έπαιζε ο Ρισβάνης θα κέρδιζες. Στο λέω εγώ. Αν έπαιζε ο Ρισβάνης θα κέρδιζες. Γιατί ο Ρισβάνης χαμηλά με τον Τζόλ δεν τον έπιανε. Ο γκάλο τον έσβησε. Καλύτερα Αβραάμ Παπαδόπουλο παρά Ρισβάνη, φίλε. Ο Ρισβάνης, ο Τεμπέλης, καλά που έλειπε. Η μεγαλύτερη νίκη του Ατρομήτου ήταν η απουσία του Ρισβάνη. Και ο Γκάλο χαμηλά τον έκανε τον πιτσιρικά το δικό σου αμολάσμα τον έκανε. Ο Μανούς τον πήρε αυτό από κάτω λες, ε. 100%. Πίσω από το φορ. Από τον Ρισβάνης τρέχει σαν να φοράει πατραχοπέδι δηλαδή. Ήταν ο Μανούς. Μόνο ο Ρισβάνης έλειπε τον Ατρόμητο. Τραυματίας ήταν μωρό Μανούς. Εφού έπαιζε τι να κάνουμε δηλαδή. Στα τέτοια μας άμα ήταν τραυματίας ήταν. Ήταν μέχρι την δεκάδα. Τι μας νοιάζει άμα ήταν τραυματίας ή όχι. Και πάλι μη μιλάσεις είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, σχεδόν όλες οι ελληνικές ομάδες που έχουν μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι προέρχονται από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, τι... Σχεδόν πάντα έχουν αυτό το πράγμα που έχουν. Τι μου λες, αυτή, ναι. Τη χαζομάρα. Τι μου λες, μωρέ. Όλες κάνουν για τι μου λες, τον Ολυμπιακό. Τι τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πάρε πέρσι τον Ολυμπιακό. Ναι. Που πώς έπαιξε σε όλα τα μάτς που είχε ναι. Μετά ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν πριν. Ναι. Ήταν ένα-ένα αυτό. Ναι. Αυτή τη χαζομάρα που έχουν οι ελληνικές ομάδες. Ναι. Όλες οι ελληνικές ομάδες. Γι' αυτό και είναι, λέμε, το δύσμερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί είναι η κατάντια αυτό το πράγμα. Μετά από ένα ευρωπαϊκό μας να μην ξέρνεσαι. Πες μας το φόρ σου, δεύτερον, πες μας τα χάφ σου. Με λέει ο... Τι? Ένα θέμα, καταρχήν δεν φταίει ο Φεραίρ. Δεν φταίει αυτός που τον αφήσανε με έναν ελληματικό. Τα είχαμε έχει ψυχολογικά, μα έχει ψυχολογικό. Πάντων πέντε πουτάνες, πάντων για να τσουβάλει ναρκωτικά, να τελειώσει η υπόθεση. Ωραίο ψυχολογικά. Άμα έχει ψυχολογικά. Ωραίο μήνυμα κοινωνικό. Αν έχει ψυχολογικά, άμα έχει πρόβλημα στις θέσεις, πάντων εκεί 2-3 ώρα να γίνει καλά. Θα τα βγάλει στον ΠΑΟΚ τα προβλήματα του Σβιντέρσκι. Είναι μια προσέγγιση παοξίδικη. Είναι μια παοξίδικη προσέγγιση. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχει θέματα, γι' αυτό και τόσο καιρό δεν αγωνιζόταν ούτε σε όλους. Για τον Πέλκα τι έχεις να πεις. Ο ΠΑΟΚ είχε μόνο ένα φόρο και είχε ένα μόνο φόρο. Για Πέλκα. Και αυτό το ότι έχουν παίξει. Πάντε ναρκωτικά, αν έχετε ψυχολογικά προβλήματα. Ότι έχουν παίξει. Τέσσερα μάτς. Παοξίδικο, ωραίο. Ότι έχουν παίξει τέσσερα μάτς και ότι τους ξεκουράζουμε επειδή θα παίξει με την Κράστοντα, αυτό είναι γελίο. Τέσσερα μάτς παίξανε. Πότε προλάβανε να ξεκουραστούν. Επειδή πέρασε κάτι ο Στέφανος για Πέλκα, ναι. Αν με ακούει ο κουρέας του Δημήτρη του Πέλκα, να επικοινωνήσει τώρα μαζί μου. Ναι. Όταν έχουμε γραμμές να βγει, τον θέλω οπωσδήποτε. Τι το θες, να σου βάλει μαλλιά και σένα. Το λατρεύω. Εντάξει, εγώ που είναι, ρε. Το λατρεύω. Πέρκα η Ζήφκοβιτς βασικό. Σταμάτα τη κολοκουρία και τα Ζήφκοβιτς βασικό. Αυτή τη στιγμή ο Ζήφκοβιτς, τα στοιχεία που δείχνει στον ΠΑΟΚ είναι να πούμε ένα ποδοσφαιριστή, είναι ποντένσε στυλ. Που τον ξέρουμε πώς έχει παίξει. Είναι τέτοιο στυλ. Ο Ποντένσε δεν τα κόλλαγε τα γκολ. Για να καταλάβει ο κόσμος περίπου περί τίνο στυλ πρόκειται. Το θέμα είναι να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Ο Ζήφκοβιτς είναι ένα εξτρέμ. Λοιπόν, με τα πάντα. Ξέρεις με γιατί θα προκριθείς με γκολ, με τα πάντα. Θα προκριθείς με την Κραστοντάρε. Οχ, πάει. Ξέρεις γιατί θα προκριθείς. Ευχές δίνει. Πρώτον στο δεύτερο προβληματικό θα έχω φόρο. Όχι. Ξέρεις γιατί θα προκριθείς. Γιατί. Γιατί παίζεις το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Και ξέρεις γιατί θα προκριθείς που παίζεις το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Γιατί δεν θα παίξεις με center for. Θα παίξει Ζήφκοβιτς, Πέλκα και Τζόλι. Και ξέρεις γιατί θα βάλεις γκολ. Γιατί οι Ρώσοι, να πούμε, παίζουν κατακτητικά και ανεβαίνουν ψηλά και τρώνε κόντρες. Έτσι λέει τουλάχιστον εγώ δεν την έχω δει την ομάδα. Κράσνονταν... Έχουμε πάρει συνέντευξη ο Πετροτός.
στο. Στο Πετρό. Ναι, αλλά εκείνοι οι Βραζιλιάνοι σουτάρουν. Δεν παίζουν έξω την κοιτάκα. Σουτάρουν. Ρεπόρτερ τη Κράσνοντα και λέει του αρέσει να παίζουν, είναι λίγο Ηρακλή αυτή. Επειδή λένε μαλακή. Ο ρεπόρτερ καθόλου αυτή τη στιγμή έχει την πιο σφιχτή άμυνα στη Ρωσία. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Κράσνοντα. Ναι, θα τη δούμε. Έχει την πιο σφιχτή άμυνα. Τη δούμε ψηλά. Οπότε εμένα αυτά που λένε τα τριγύρω. Θα τη δούμε ψηλά. Γιατί θα πάρει πρωτοβουλία. Εσύ αν κάνει τον κακόμοιρο, θα βρει σαγόνι ανοιχτό με τον αμάτι κλεισμένο εδώ. Γιατί αν δεν παίξει τον κακόμοιρο, θα πάθει ζημιά. Δεν μου λε, εγώ σου λέω τώρα. Περίμενε. Τον κακόμοιρο θα κάνει. Αν πάει ο Πάουκ να ανοιχτεί, θα φάει. Περίμενε, Κώστα. Γιατί θα φάει πολλά, γιατί δεν έχει εξάρι στα καφ. Γιατί ο Πάουκ παίζει χωρί εξάρι του. Δεν έχει εξάρι στα καφ. Και εδώ με τον Ατρόμητο και με τη Λάρισα των 11 αργών. Σου κάνε θέματα ο γιατί δεν έχει εξάρι. Ο Ατρόμητος θα σου πω. Παρά τα αυτά, ο Ισίτ ήταν καλός. Καλά. Συγγνώμη λίγο ρε παιδιά, καλά τα λέτε. Από Κράσοντα έτσι θα προκριθεί. Ναι. Πες ένα μηδέν. Ραπτόπουλος θα προκριθεί. Ένα μηδέν, αν χάσεις την Κράσοντα είναι καλό. Όχι. Δεν χάνει. Με ένα μηδέν. Όχι, γιατί. Πάει ο διάβολο στο ποδάρι του και γίνεται τσάφι και χάνει ένα μηδέν. Πάω άμα χάσει ένα μηδέν, είναι δύσκολο. Καταρχήν είναι δύσκολο να παίζει τον πώ θα βγάλει γκολ εδώ πέρα. Δεν θα ανοιχτεί. Συντούπα θα υπάρχει. Και σεντερφόρ και Backup θα έχεις. Και τους δύο. Άρα θα είσαι ενισχυμένος. Έχουν φτάσει στη Ρεβάνη. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, για να προκριθεί ο Πάουκ. Για να περάσει ο Πάουκ. Άρα στον κλειστό χώρο που δεν τον έχεις. Θα έχω και θα έχω και ένα backup. Καλύτερο από αυτούς που μισό λεπτό. Ρε, παιδιά, από πίσες βάρε. Καλά τα λέτε εδώ πέρα. Δηλαδή η πρόκριση είναι ένα παιχνίδι εκεί. Αν το φέρω χ ή και δεν χάσω. Αλλιώς δεν παίρνω. Όχι, δεν είναι αυτό. Πώς δεν είναι αυτό. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το καλό αποτέλεσμα. Το καλό αποτέλεσμα. Να μην χάσει. Να μην χάσει. Και να βάλει γκολ βασικά. Θα βάλει γκολ. 2-1, χάνει. Τι γίνεται. Πάλι γκολ, δεν σε δώσει τούμπα, δεν πρέπει να ανοιχτεί, δεν παραπάρει μέτρα. Ναι, άλλο 1-0. Ναι. Άλλο 2-1. Γιατί πάλι. Γιατί με το 2-1 κυνηγά ένα γκολ σε 90 συν λεπτά. Εγώ σου λέω ότι κυνηγά γκολ. Και το 1-0 κυνηγά 2 γκολ. Ωραία, η βασική μα προπόθεση ότι πρέπει να κυνηγεί γκολ. Πώ το βάζει έστω και ένα. Είτε έχει κερδίσει είτε το φέρει σε τέτοιο, σε παράτα. Δεν πρέπει να βάλει ένα γκολ. Εννοείται. Το έχει μελετήσει αυτό πώ πρέπει να αναπτυχθεί η ομάδα σου για να κάνει ένα κατακτικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε τον Ατρόμητο αυτό. Προσπάθησε να κατακτήσει τον ποδόσφαιρο. Καταρχήν, το μάτς με τον Ατρόμητο δεν είναι σύγκριση. Γιατί ήταν μια ομάδα. Πώς δεν είναι σύγκριση. 12 ποδοσφαιριστές έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάνανε μια τελική. Ωραία. Και δεν ήταν τον γκολ από αυτό. Ήταν από τον Ατρόμητο. Και μια τελική ρεσίδα. Μια τελική ρεσίδα. Τι συνεισφέρει, περίμενε. Συγγνώμη, έχει τον βρωμοδόκαρο το οποίο στατιστικά δεν μετράει. Περίμενε, μισό λεπτό. Γιατί. Ακόμη κουνιέται το βρωμοδόκαρο. Μιλάτε με στατιστικά. Μισό λεπτό στατιστικά. Μην κάνετε τα τέτα. Σε κάνετε τα τέτα. Σε κάνετε τα τέτα. Περίμενε. Το αρχαία πήγε μπάλα. Τι με πηγαίνει εμένα, πάει άλλο. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο Γιακουμάκη κάνει σε κενή αισθία. Ο Γιακουμάκη, αν και εκεί λεγόταν Βάντερσον τη Κράσου, τα γράφει. Σε βάλασε τη σπάση. Κράτα το γραφικό. Τον οποίο τον θεωρώ πολύ αδικημένο παίκτη Έλληνα που σφαίρισε το Γιακουμάκη. Α τα βάζε μόνο και αυτό. Πέτρο. Α τα βάζε. Όχι μόνο τώρα. Α τα βάζε. Τέλο πάντων, πάνε το χείρο του. Ήταν πάρα πολύ κακό στημένο στον Ατρόμητο γιατί είχε δύο αργού ποδοσφαιριστέ στη δεξιά πλευρά. Και μπίσει βαρκέ Σίτι. Που δεν μπορούσαν να καλύψουν ένα σπίτι. Υπάρχει δεξιά πλευρά Σίτι. Στα χάφ παίζει Σίτι. Ναι, όταν έχει δεξί μπακχάφ και είναι πάνω ο Μπίσβαρ, ποιο θα τον καλύψει. Α, λες να τον καλύψει. Εγώ θα τον καλύψω. Στην κάλυψη, ναι. Στην κάλυψη. Στην κάλυψη, ναι. Στην κάλυψη, τον Μπίσβαρ δεν τον μάρκαρε κανένα. Σωστό, σωστό, σωστό. Έτρεχε ο Μιχάλη δεξιά και αριστερά. Σωστό. Για να του καλύψει. Σωστό. Σωστό. Και πάω πάντα μείον έναν πίσω. Λοιπόν. Και σε αυτό λέω ξαναλέω, δεν φταίει ο Φερέιρα. Ποιο έκανε τη σέντρα την μπάσα για τον γκολ του Πάοκ. Γιανούλη. Γιατί δεν θέλει να φύγει ο προπονητή του Πάοκ ο Γιανούλη, γιατί κάνει 300 δουλειέ. Στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται. Και κάνει μέτρα. Καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ καλό αριστερό μπακ, το λέμε από πέρσι. Δεν είναι μπακ. Γίνεται δεκάρι. Γίνεται δεκάρι σε πολλές φορές. Είναι δεκάρι, είναι εξτρέμ. Είναι ένα σύγχρονο αριστερό. Είχατε δυο δεκάρια χθες, δυο δεκάρια στα πλάγια σας. Γιατί φάγατε τον γκολ. Γιατί αυτοί οι δυο στο μαρκάρισμα δεν υπάρχουν, ούτε ο Γιαννούλης, γιατί το παιδί δεν πάει γυρνάει συνέχεια. Ανέβα, κάνε τον δεκάρι. Παίξατε με δύο δεκάρια στα δεξιά μπακ. Ο Μπίσης, στα αριστερά μπακ ο Γιαννούλης. Φουλ μπροστά. Αργός κόφτης να κάνει. Και τρία σέντερ μπακ. Και σε χτύπησε ένας μαύρος. Έκανε πουτάνα να πούμε ο Εσικούλου. Που κανονικά πρέπει να παίξει ο Εσικούλου σέντερ φορ. Απ' την αρχή να τους κάνει άλλο κάτω. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα πάμε μετά. Για το Ατρόμητο Πάο. Βλέπεις την δεκάδα του Πάο. Ναι. Πάο Κατρόμητος. Ναι, για το Πάο Κατρόμητο. Ο Μιχαηλίδης καλύπτει τα κενά αμυντικά του Γιαννούλη. Ο Μιχαηλίδης κάνει πλάτη του Γιαννούλη, ναι. Ναι. Πλαγιάζει. Βλέπεις από την άλλη μεριά
Δεξιά τον Μπίζεσβαρ και τον Μιχάη που έχει να παίξει από τα playoff. Έτσι. Και μπροστά τον Ζίφκοβιτ. Ναι. Που είναι νεοαποκτητή ακόμα δεξιά. Δεν μαρκάρει και δεν κάνει. Ναι, δεν μαρκάρει. Σωστό. Και ο Ατρόμητος έχει βγάλει 5 φάσεις από τα αριστερά. Έτσι. Και δεν πάει ποτέ από τα δεξιά. Ναι. Δηλαδή ο Κάναντι βλέπει το, και πάει και σκέφτεται από την. Μα το είπαμε, η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Όχι, περίμενε λίγο. Πάει ο Κάναντι και επικέφτεται από την καλή πλευρά του ΠΑΟΚ και αμυντικά και επιθετικά. Επιθετικά του Γιαννούλη και αμυντικά την αλληλοκάλυψη του Μιχαηλίδη. Και δεν βγάζει ούτε μία φάση από το Μπίσεσβαρ. Ούτε μία φάση από το Μπίσεσβαρ. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Και δεν πάει το Μπίσεσβαρ που θα στερηθεί και αμυντικά γιατί στο ένα μέρα δεν είναι. Και ο Μιχάη στην αλληλοκάλυψη ακόμα το παιδί πρώτο παιχνίδι είναι. Δεν μπορεί να κρυφθεί. Γιατί ο Κυβρακίδης είναι πολύ καλύτερο back half από τον άλλο που παίζει αριστερά. Είναι μία εκδοχή. Ήταν κανένα να μην αλλάξει πλευρές. Εντάξει, δεν εντάξει. Τι να πάει με το ανάποδο. Εγώ λέω ότι είναι το αμυντικό κενό του Γιαννούλη επειδή τον γνώριζε ο Κάναντι. Ναι. Κοίταξε. Εκεί έβαλε και άλλους ένα παίκτη παραπάνω γιατί το Γιαννούλη το φοβόταν και σου λέει: θα βάλω ένα χαφ. Θα βάλω ένα χαφ, αυτό που δεν έκανε δηλαδή ο Κολάτος, ο προπονητής της Μπενφίκα. Εγώ θα το βάλω. Έβαλε, αλλά πάλι είχε προβλήματα. Του την έκανε τη σέντρα. Ο Γιαννούλης δεν είναι αριστερό μπακ στον ΠΑΟ. Ο Γιαννούλης είναι εξτρέμ, είναι δεκάρι, είναι πασέρ, είναι σκόρερ, είναι οτιδήποτε άλλο. Και πρέπει να έχει ένα χαμάλι για να κάνει και τη δουλειά να μαρκάρει. Και αυτός ο Χαμάλης λέγεται Μιχαηλίδης. Το μόνο λάθος στην 11 του ΠΑΟΚ είναι για ποιο λόγο δεν αγωνίστηκε ο Κρέσπο. Ο οποίος έχει μπήκε μόνο αλλαγή. Ένα 90 λεπτό. Μπήκε ναι. Αλλαγή. Μπήκε αλλαγή. Δεν αγωνίστηκε από την αρχή ενώ ξέρω ότι μπήκε να αλλαγή. Να παίξει στον Μπίσεσβαρ. Να παίξει τη μεριά του Μπίσεσβαρ. Γιατί ο Μπίσεσβαρ για να θα βγει δεκάρι. Για να κάνει κάποιο. Για να κάνει κάποιο. Για να κάνει κάποιο. Για να υπάρχουν καλύτερε. Δεν πίστευε ο άλλο ότι με τον Μπίσεσβαρ δεξιά. Γιατί σου λέει τι Λάρισα τι Ατρόμητο. Δεν το υπολόγισε τον Ατρόμητο. Τελειώσαμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε Ευρώπη με μπάκα. Πάμε κοινωνικά θέματα τα οποία θα τα αναλύσουμε ευθύς εξ αρχής με τον Στέφανο. Πρεμιέρα στο πρωινό αύριο. Ορίστε. Πρεμιέρα στο πρωινό. Τι είναι αυτό. Ποιος εμείς. Η Δανάη Μπάρκα. Δανάη Μπάρκα. Τι είναι αυτή η Δανάη Μπάρκα. Ναι. Στην είχα πει και στο ραδιό. Η κόρη της Σταυροπούλου. Τη Βίξη Σταυροπούλου η κόρη. Το μπάρκα έχει του μπαμπά το επιθετό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αυτή με τις μάσκες, ρε. Η Βίξη Σταυροπούλου είναι άξια γυναίκα γιατί έγινε ηθοποιός χωρίς να είναι η μουνάρα. Δούλευε στο μπαρ του άντρα της, του πρώην άντρα της. Μεγάλωσε το παιδί και δούλευε. Και πήγε και στο μπαρ του άντρα της ερχόταν οι, πώς τους λένε, οι καλλιτέχνες, κουλτουριάρδες κτλ. Και την πήρανε μαζί τους. Είναι αξιόλογη κοπέλα η Βίκη Σταυροπούλου. Γιατί είναι αξιόλογη κοπέλα. Χωρίς να είναι γκόμενα, έκανε καριέρα. Το μόνο εύκολο είναι να πάει ένα σκηνοθέτη να δει μια ωραία γκόμενα. Τσαλακώθηκε. Τι τσαλακώθηκε γυναίκα κτλ. Εγώ τέτοιες γυναίκες, ας είναι χοντροί. Της, δηλαδή, μπράβο της. Και, πάει η κόρη και μπράβο της χίλιες φορές. Την κόρη της, την κοπέλα και αυτή η παχουλή είναι. Πήρε από τη μάνα. Και πάει η κόρη στο ρεύμα σε Face Κορδά. Ναι. Μαλέσκου, Ιωάννα Μαλέσκου, την καινούργια, την Νέα Μενεγάκη. Μαλέσκου. Την Τσιμψιλή πάει κόντρα στο ρεύμα. Η Τσιμψιλή. Άκουσε, δεν πάμε στρεψη. Η Τσιμψιλή είναι κρυομούνα. Μύρε. Μάλλον και με τον Αρνάουτο που τώρα. Τσιμψιλή γελάει. Το ούλο δεν φαίνεται. Ψεύτικο. Κλασικό Ελληναριό. Ψεύτικο. Ψεύτικο. Κρύα, το λέω εγώ. Κώστα, έχει γίνει και εγώ, το εγώ όταν με κάνα συνέντευξη αυτές, λέω ποια είσαι εσύ Τσιμψιλή. Κώστα. Λέει, ένας, Κώστα. Ωραία λέει η Τσιμψιλή. Τι ωραία Τσιμψιλή. Τι ωραία. Κρύο, κρύο στη γειτονιά μου είσαι και στη Τσιμψιλή. Κρύο πλασμά. Η άλλη γυρία, πώς τη λέγανε, χίλιες φορές καλύτερη. Ποια η Μπαλετζάκη. Χίλιες φορές και πιο δημοσιογράφος, πιο. Πιο καλή. Μου η δημοσιογραφάρα, πολύ καλή. Μάρια, γνώμη για την κυραντορέτα. Πολύ καλή. Γιατί? Κυραντορέτα Παπαδημητρίου. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Μου άρεσε μόνο στο ξεκίνημα στα αστεία του Χριστόφορου. Μένα με αρέσει. Τώρα έχει γίνει πόδι και γάμπα Νίκου Καρούλια. Όχι Καρούλια, ρε το Μιλφούκουλια. Χέρι, ελάτε να σα δίνουμε. Έχει χάσει θηλυκό τα 95%. Τραγικό. Διάλειμμα στην καταλληλότερη στιγμή. Αγαπάμε, πάμε Ευρώπη. Κοινωνικά, γραμμέ. Άντε να πιω μιλικό. Και συνεχίζουμε. Πάμε, πάμε. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στους τεχνικούς του Eurobank και στον Σχιζοδήμο πατέρα και υιό που μεγαλώσαν το στούντιο, το κάναν διπλάσιο, φτιάξαν κάμερες καινούργιες, καλώδια και αναβάθμισαν σε μια πόλη η οποία δεν έχει καμία ανάπτυξη, τσούκου τσούκου και το ραδιόφωνο εδώ το οποίο πήγε και πάει πολύ καλά και θα γίνουν ανακατατάξεις βλέπω εδώ, φανταστικά, μπάκα! Νίκο, μ' ακούς καλά εμένα? Ναι, okay. Μια χαρά. Μπάκα. Πάμε να δούμε τη φιλινάδα του, τη Manchester United, την Πίπα,
Από την Crystal Palace. Την Crystal Palace. Ο γέρος 2 στα 2. Ο προπονητής. Να πούμε όλα. Πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, λοιπόν, αφού ξεκίνησε για τη Manchester United, να πούμε και ότι ναι, ναι. Η αμυντική τετράδα της Manchester United, που όλοι έχουν την ευθύνη εκεί πέρα. Πόσο λογικό εσένα σου ακούγεται όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει στη Manchester United και να μην μπορεί να πάρει μια σωστή τοποθέτηση και να έχει φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Μια αμυντική σου τοποθέτηση. Στην αλληλοκάλυψη, το βασικό πράγμα. Για Lindelof μιλάμε. Ο Lindelof, ναι. Ναι. Που τρώει στο πρώτο γκολ. Παράλληλα, ο Σο είναι αργός, όπως βλέπουμε στο γκολ, και τον παίρνει καλύτερη θέση ο επιθετικός και δέχεται η United τον γκολ. Τα δύο half της United, ο McTominay με τον Pogba, γιατί ο Φερνάντες έπαιζε πιο μπροστά, ναι, έτσι. Αμυντικά δεν γυρίσανε ποτέ να βοηθήσουν, ποτέ δεν ζητήσανε την μπάλα να κάνουν παιχνίδι. Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν ήταν αυτός, ήταν το πρώτο κακό παιχνίδι με τη Manchester United του Μπρούνο Φερνάντες, εγώ προσωπικά. Το είδες, Ασλάμα? Γκολ και φάσεις είδα. Α, γι' αυτό, γι' αυτό, δεν, έκανε, γι' αυτό δεν έβαλε και γκολ. Παρακάτω. Ένας λόγος που δεν έβαλε, γκολ. Ναι, άρχισε να βάλει το Φάντεμπεκ. Η Manchester United έφαγε νωρίς τον γκολ και ανέβασε ψηλά την άμυνα, γι' αυτό το λόγο. Αλλά αυτό που έκανε ο Σόλσκερ μπορεί να ήταν και λόγω της απειρίας του που ανέβασε τόσο γρήγορα την άμυνα και να αγχώθηκε. Γιατί εντάξει, φεύγει το λεπτό ήταν. Δεν υπήρχε να ανεβάσει. Τρομοκρατήσε και παίρνει μέτρα, ναι. Χωρίς λόγο. Επίσης, ότι όταν παίζεις με Σο και με Ρσά, γιατί ο Μπισάκα έλειπε και έπαιζε με τον Ράσφορντ και τον Τζέιμς, ότι κατέβηκε. Ο Ράσφορντ στη γραμμή έπαιζε. Ναι, και δεξιά στον πάγκο. Ότι έπαιξε ο Τζέιμς, εμένα μου δείχνει ότι φωνάζει για εξτρεμ και ότι ο Γκρινγκουόντ δεν είναι για βασικό εξτρεμ. Ο Ράσφορντ δεν είναι εξτρεμ. Για τον Τζέιμς που ξέρει. Ναι, ναι, σωστό. Εμένα μου δείχνει ο Σόλσκερ ότι ζητάει εξτρεμ εκεί πέρα. Με αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση. Γιατί ο Γκρινγκουόντ δεν είναι βασικό εξτρεμ. Θα ξέρετε, εσείς που βλέπετε την εκπομπή και δεν. Οι προπονητές μιλάνε με πράξεις. Όχι με δείχνουν. Όπως του πάω μπορεί να άδειξε. Το έδειξε με τον Τζέιμς σήμερα. Έτσι, έτσι, έτσι. Άλλο μάτς. Άλλο μάτς. Θα πούμε για την Τζέλσι με τη Λίβερπουλ. Ναι. Μια κλειτομέρεια. Εδώ τώρα, ναι. Στην απόκριση του Ντεχέα, στο πέναλτι, ο Ντεχέα έχει βγει περίπου 10 εκατοστά. Να το δεχθώ. Το ένα πόδι βγαίνει. 10 εκατοστά. Δείτε που έχει βγει ο Τσιντότας. Και ο Πασχαλάκης. Και εγώ λέω ότι αυτό, αν το απέκρουε ο Μάνταλος, ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ, ο Μπέκερ. Ο Άλισον. Ο Άλισον Μπέκερ, ναι. Δεν θα το δίνει επανάληψη. Παρακάτω. Πιο γρήγορο σε θέλω. Τσέλσι Λίβερπουλ, λοιπόν. Λάμπαρτ ξεκινάει 4-3-3. Χωρίς σεντερφόρ. Ο Βέμερ εξτρεμίζει. Ναι. Δηλαδή, τα σεντερφόρ της. Κράζουμε. Είσαι τραγικός ποπό και απαράδειγμα που κάλεσες αμαία τον Φούρναρη. Εγώ στη θέση του ανακαλούσα. Πάμε παρακάτω. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα και αλληλοκατηνιαζόμαστε. Αλλήμωνο αν βάλαμε γραβάτα και να ζητούσαμε συγγνώμη με τον άλλο. Και εμένα μου έχουν πει 1000. Αμαία στο μυαλό είναι. Επιθετικά. Δεν είναι! Το λες κάνει μια πρόταση και δεν λέει εσύ εγώ, αυτή η κοστία, με είπες τέτοιο πράγμα, το άμερα, με είπες τέτοιο πράγμα, είσαι είναι νορμάλ. Να με πάρω τηλέφωνο με πούνε τον κοροϊδεύεις. Δεν ξέρω, άδειο μου, μη μία. Αγιά μου τσάω, δεν μπορώ, δεν μπορώ, αγιά μου τσάω. Αμα εγώ που τον πήρα. Πάμε. Το τσουρέκι με τη σοκολάτα που δεν βρισκώνει. Τι άγγιζε, σοκολάτα. Τσουρέκι, σοκολάτα. Να το βάλεις στο ποιό να το παίξει, δεν το παίζει έτσι. Πεις κάνε τον. Κάνε τον τρελό, κάνε τον παλαβό. Του πεις τον καλύτερο ηθοποιό του κόσμου. Άντε να το κάνει. Θα το κάνει και του φυσικού του. Τι άγγιζε. Λέγε παρακάτω. Λοιπόν, Chelsea Liverpool. Είδαμε μια Chelsea που κατέβηκε με την περσινή τετράδα της άμυνας. Δηλαδή, ουσιαστικά και ο Τουτσίλκο και ο Ντιάγκο Σίλβα από τα νέα μεταγραφικά προβλήματα δεν παίζανε. Εγώ είδα και άλλο. Περίμενε. Είπαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Πολύ βασικό αυτό. Λείπανε. Φυσικά, έλειπανε. Λοιπόν, είπαμε την προηγούμενη αγωνιστική για τον κενό στα στόπερ με τον Φαμπίνιο. Ήταν τερματίας ο Γκόμες. Πιο καλά πήγε ο Φαμπίνιο. Εκεί πήγαν πιο καλά πήγε ο Φαμπίνιο. Πολύ καλός ήταν ο Φαμπίνιο. Χίλιες φορές από τον Γκόμες. Σε αυτό το μάτι ήταν πολύ καλό. Μισό λίγο. Σόπιο μάτς. Μισό λίγο. Μπάμπι Γενιτσάρ, άκου να σου πω. Αν περνούσε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πως ξαφνικά έβγαινε Ευρώπη κατευθείαν μετά από μια δεκαετία κάκιστη και απέκλειε την Τότεναμ. Εκείνος ο Πάοκ
είσαι μία πορεία πίσω. Έτσι. Και αποκλείει την Τότεναμ εκείνη. Δεν του στερώ τίποτα. Απλά η Τότεναμ δεν ήθελε την πρόκριση. Το έδειξε ξεκάθαρα στην αρχή τη σεζόν, μη δηλώνοντας την πιο ακριβή τη εκείνη τη σεζόν μεταγραφή. Τον Ολλανδό, τον Καραγκιόζ, τον ξεχνάω. Φαντερφάρ. Και το είπε και ο Χάρι Ρέντναπ. Το είπε και ο Χάρι Ρέντναπ. Θέλουμε να βγούμε Champions League εκείνη τη χρονιά. Όπως ο Βενγκέρ το 97 είπε επίσημα και σε μένα το προηγούμενο βράδυ στο Μακεδονία Παλάς, ίσως και στον Εν Τζόρνταν που μίλησε μαζί του, δεν ξέρω σε τι διάλεκτο, σε κάτι. Μπορεί να είπε ο Βενγκέρ στον Τζόρνταν, ξέρω εγώ. Κανονιέριδες. No, no. Over. Πάνω τον πάω. Πολλά γίνονται. Τέλος πάντων, δεν ήθελε εκείνη η Arsenal, πήγαινε για πρωτάθλημα και το πήρε. Θα ήταν τσουβάλι στην πλάτη της χωρίς νόημα να προχωρήσει στην Ευρώπη. Εντάξει, απλά πράγματα. Sorry, και να συμφωνήσω γι' αυτό την επόμενη χρονιά θα έλανε Champions League να βγαίνει ο κατακτητής του Europa League. Μπράβο. Τελείωνε με την Chelsea, να πάμε στα κοινωνικά. Λοιπόν, με την Chelsea. Είπαμε για τον Φαμπίνιο που έπαιξε πολύ καλύτερα. Από τον Γκόμες. Λοιπόν, Λάμπαρντ. Παίρνει την κόκκινη ο Κρίστιανσεν και τι κάνει. Βγάζει το πιο επιθετικό του παίκτη, το Χάβερτ. Ό,τι είχε η Chelsea μέχρι τώρα ήταν ο Χάβερτ. Την καθάρισε την ομάδα. Την καθαρίζει και μου παίζει χωρίς επιθετικό. Ο Βάμερ εξτρεμίζει. Δεν πατάει ποτέ στα στόπερ, δεν πιέζει ποτέ τα στόπερ τη. Ξεκυμνώθηκαν και τα χάφ βέβαια τη Chelsea. Ανέβασε τις γραμμές της Liverpool. Αλλά τα χάφ της Chelsea ξεφτυλίζονται. Όταν βγάζει τέταρτο πριν την αποβολή τον Καντέ. Σαν να του λέει του άλλου δύο είστε άχρηστοι. Ζορζίνιο και. Άμα είδε το παιχνίδι, ο Μάουντ τι θέση έπαιζε. Ναι. Ο Μάουντ τι θέση έπαιζε το παιχνίδι. Ο Μάουντ. Τίποτα. Εξτρέμο. Συνήθω εξτρέμο αριστερά έβγαινε. Όποτε έβγαινε. Κυρίω από αριστερά έβγαινε. Δεν έπαιζε τίποτα. Πίσω δεν γυρνούσε να ζητήσει την μπάλα. Τίποτα δεν έπαιζε. Είχε χάσει τη θέση του. Ο Ζορζίνιο δεν μάρκαρε. Ο Καντέ βγαίνει μπροστά στην περιοχή να σουτάρει και γυρνάει την μπάλα πίσω. Καλά, το έγκλημα κακή είναι... μέρα, ο Καντέ σε πάρα πολύ κακή μέρα. Ο άλλο ξέρει ο Σωτηρακόπουλο. Διακριθέντα τον είδε. Μιλάμε και τρέλα. Τον Καντέ. Τρέλα. Ναι, 12-2, ναι. Μιλάμε 12-2. Τρέλα. 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 Τον έβλεπε που προσπαθούσε να τον βγάλει τέταρτο αντί να πει είναι λάθο να βγαίνει. Μεγάλο παιχνίδι ο Καντέ. Σπα τηλεόραση. Ρε Σωτηρακόπουλο, πιο μεγάλο. Τον αποκλείει τότε TV, τα λεφτά που έχει πληρώσει. Αυτοκτονείς που δεν έγινες, ξέρω εγώ, δεν έκανες άλλους 50 δημοσιογράφους. Δηλαδή, κοροϊδεύετε εμένα που έβγαλα 3 αμαία, ας πούμε, που λέτε τα αμαία και τους χαζούς και τους τρελούς κτλ. 25 άτομα δουλεύουν Θεσσαλονίκη από παρέα Ραπτόπουλου κτλ. Δουλεύουμε παρέα. Και δεν είναι δημοσιογραφικό αμαία, ποδοσφαιρικό αμαία. Ο Σωτηρακόπουλος που είδε τον Καντέ σαν τέταρτο φιλοσοφία να πατάει και να χαλάει κάθε επίθεση της Τσέλσι. Και στο γκολ, αντί να μείνει ο Καντέ πίσω που τρέχει, να πέσει ο... πώς το λένε που βάλει τα γκολ, ο εξωαριστερά της Μανέ. Να πέσει ο Μανέ στο στόπερ και να γίνει κόκκινη κάρτα. Και πληρώνουμε εμείς το OTE TV. Και πολύ καλή OTE TV. Εντάξει. Αλλά, ναι. Λοιπόν, με τέλος. Με το Φιρμίνιο να μην συμμετέχει χωρίς... στην επιθέση της Λίβερπουλ. Τον. Το Φιρμίνιο. Και όλα να γίνονται από τα δύο εξτρέμ, το Σαλάχ και το Μανέ. Τον άφησε πίσω γιατί ήταν λίγο συντηρητικός ο Κλοπ. Και ήταν συντηρητικός και τελειώνω με αυτό. Και το είναι ο Ζώτα. Και το, ναι. Ήταν πολύ συντηρητικός και στο βιολογικό κομμάτι. Στέβανε. Είμαι ο τελευταίος που θέλω να κάνω τον δικηγόρο του Σιώπη. Στέβανε μόνο αυτό, Στεφανάκο. Συγγνώμη λίγο. Γιατί δεν θα κάνω τον δικηγόρο του Σιώπη. Έστειλε προηγουμένως ένα μήνυμα. Φίλε του Ολυμπιακού, προφανώς Ολυμπιακός, προφανώς. Για την Arsenal. Ανάμεσα στα δύο μας με Arsenal. Ναι, 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 που κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Είπαμε τις περισσότερες πιθανότητες. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Έτυχε μια φορά. Ισχύει ό,τι προηγουμένως για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Χωρίς να κάνουμε δικηγόρο του Σιώπη. Okay. Έχει δίκιο εδώ. Οι 9 στις 10 περιπτώσεις σε ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν είναι μπροστά ευρωπαϊκό παιχνίδι, το μυαλό είναι εκεί. Και είναι και λίγο λογικό. Ο Έλληνας, αλλά και ο ξένος του ελληνικού συλλόγου. Το βλέπει το μάτι αυτό σαν βιτρίνα. Το βλέπει σαν βιτρίνα, κάνε τα ψέματα. Στέβανε, ορίστε, Big Brother βλέπεις. Ούτε μία φορά είδα, αλήθεια σου λέω. Αυτούς που βρίζουν τον Big Brother, ναι. Πιστεύεις ότι το βλέπουν. Το βλέπουν για να το βρίζουν. Το βλέπουν για να το βρίζουν. Λογικό δεν είναι. Και όχι μόνο το βλέπουν. Εγώ πιστεύω ότι. Μπαίνουν και στο online το παίζουν και με αυτό το αρσενικοθήλικο που έχει μέσα. Πώς το λένε, είναι άντρας, είναι γυναίκα, έναν. Το γουστάρω. Ο Θέμης. Ο Θέμης. Το γουστάρω. Το βρίζουν το παιδί. Το βρίζουν το Θέμη και είμαι σίγουρος
ότι οι μισοί που τον βρίζουν τον παίζουν ονειρευόμενοι ότι κάνουν σεξ μαζί του. Είμαι 1000% σίγουρος. Πρώτον. Δεύτερον, κάτι τύπη, κάτι τύπησες. Τύπου Μαμαλάκη. Ο Μαμαλάκης λέει, το Big Brother δεν το βλέπω. Προσέξτε. Φουλ επίθεση κατά του Big Brother από τον Ηλία Μαμαλάκη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τα είπε έξω από τα λόγια για το reality που άλλοι και άλλοι δικάσει. Σε ερώτηση αν παρακολουθεί τα λογαριασμό. Ελάχιστα, γιατί δεν μπορώ να βρω κάτι που να μ' αρέσει. Ενώ εσύ που έβαλε κοτζάμα τραχαλέους, δύο μέτρα παλικάρια, λόγω ανεργίας να του κάνει μάγειρες στο σπίτι, να ξεφτιλίζονται από τις γυναίκες τους και να τους διώχνουν, να πηγαίνουν στις μάνες τους και να μαγειρεύουν μαζί με τις μάνες τους, εσύ έχεις παρουσιάσει μεγάλο έργο που έβαλε τον άντρα στην κουζίνα. Ένα το κρατούμενο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Εντάξει, οκ, okay, δώσε. Δύο τα κρατούμενα. Πώς ήταν το βίντεο, ποιος δεν έχει δει το βίντεο με τη Χριστίνα την κοπέλα. Ποια Χριστίνα. Που μέσα. Α, μπράβο. Πώς δεν το είδανε. Ναι. Κατηγορούν όλοι, το είδατε καλά καλά. Έτσι. Σε αργή κίνηση, ξανά σε επανάληψη, καλά. Ο Φούρναρης το μελέτησε. Ο Φούρναρης έχει κάνει τον ήθελα απόψε. Τα 30 δευτερόλεπτα τα έχει σκίσει. Τα έχει δει και μπροστά του. Τόση κάνει, τόση μελετήσει τις φλέβες που γλύφει η κοπέλα του. Τι πιο την τεχνική. Φούρναρης. Το κράζω, σήμερα είναι η μέρα του. Λοιπόν, Στέφανος. 26 μήνες στον κτηνοτρόφο, 14 στους Τούρκους. Ο εθνοφύλακας και κτηνοτρόφος των Εύρων που υπερασπίζει για τα ελληνικά εδάφη λέει εδώ ότι δέχτηκε επίθεση από το τουρκο τέτοια στα σύνορα του Εύρου, καταδικάστηκε σε 26 μήνες και άλλοι σε 14. Σχόλιο. Γι' αυτό εδώ. Ναι. Επλέον φίλε, δεν μπορείς να προστατεύσεις την περιουσία σου, όπως έγινε και με κάτι κτηνοτρόφους στοιχείο που στη Μόρια, ποιο είναι αυτός ο καταπλησμός στοιχείο, δεν είναι. Όχι, σωστό είναι η σύνδεση. Λέσβο. Λέσβο, μπράβο. Λέσβο, έχει δίκιο, Μαρή. Κάτι στη Λέσβο, ναι. Όχι, μου λέω κοτσάρα και εγώ. Εντάξει, ναι. Ναι, ρε φίλε. Απλά γίνεται εκεί πέρα, λέει, λατούν μαντριά. Και είναι μαντριά, κλέβουν πρόβατα, κάνουν ράουνε. Και αν πα να υπερασπιστεί την περιουσία σου. Ρίγανη θέλει, ρίγανη. Σε ορμάνε για αντιρατσιστικό νόμο, πώ το έχουν βγάλει αυτό. Αυτή τη μαλακή. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία σου. Θα έρθει ο άλλο στο σπίτι σου, θα σε λελατήσει, θα σε κλέψει, θα σε κάνει. Και εσύ θα τον χαριστεί και θα τον πει εντάξει, αλλά να μα γαμίσει κιόλα, θα πούμε και ευχαριστώ. Αναγκαστικά ρε παιδιά, οπότε σε λένε το κράτος επίσημα, σου λέει κάτσε μη μιλάς, θα σε κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι αυτοί, πώς τους λένε, πώς τους έχουμε ονομάσει τώρα τελευταίως να δεις, οι επενδυτές με τα φουσκωτά τους λέω εγώ, οι επενδυτές που έρχονται με τα φουσκωτά θα καθόμαστε προσοχή, θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά είναι τα πράγματα παιδιά, φορέστε τις μάσκες, φοράμε όλοι τις μάσκες, έτσι, γιατί μπορεί να χαλάσει το σαλάμι εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να λήξει το γάλα. Μπορεί να πάθουμε κάτι, αλλά άμα φοράς μάσκα δεν παθαίνεις τίποτα. Και άμα φοράς μάσκα δεν μπορείς να μιλήσεις και όλα. Αν σου έρθει κάποιος, ρε παιδί μου, εκτός της ελληνικής ομογένειας, έρθει τίποτα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έρθει η Πακιστάν, Συρία. Και θέλω να ρωτήσω εγώ εκεί πέρα, όταν γίνεται πόλεμος στη Συρία ή οπουδήποτε γίνεται, δίπλα που είναι το Ντουμπάι, η Σαουδική Αραβία, το δίπλα κράτος, γιατί δεν πας πρώτα-πρώτα εκεί πέρα, ας πούμε, για να ζητήσεις άσυλο, που είναι και δίπλα. 500 χιλιόμετρα γύρω-γύρω είναι και έχουν πολύ καλή ανάπτυξη και λεφτά. Γιατί δεν πάτε εκεί πέρα να ζητήσετε άσυλο και έρχεστε 4.000 χιλιόμετρα από θάλασσα, από οπουδήποτε και δεν παίρνετε απλά ένα αεροπλάνο με το διαβατήριό σας, να πληρώσετε και 500 ευρώ και να κατεβείτε στο αεροδρόμιο σε δύο ρίτσες, απλά όμορφο και ωραία. Ερωτώ εγώ. Τελευταίο κοινωνικό σχόλιο πριν πάω στον μπάγκα που έχει τα κομμενικά. Μπάγκα, να είσαι έτοιμος, έτσι. Πολλαπλασιάστηκαν τα λουκέτα λόγω κορονοϊού στα σχολεία. Λουκέτο σε 17 σχολεία και τμήματα τάξεων λόγω του κορονοϊού αποφάσισαν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με τη λίστα συνεχώς να ανανεώνεται. Δηλαδή, σχολείο δημοτικό Ημιτό, Νίκαια, Γλυφάδα, Δραπετσόνα, Λιώσια, Γενικό Λύκειο Αθήνας, Αχαρνές, Ιστορίες κτλ. Και πάμε στο άλλο. Κορονοϊό σε 3 πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία δεν πήρε έκταση στο θέμα. Σχολή Μωραΐτη. Είναι το 3ο ιδιωτικό σχολείο. Λοιπόν, επιπλέον έχουν εντοπιστεί 2 δασκάλες στην ελληνογερμανική αγωγή και ένας καθηγητής δευτεροβάθμιας εδώ στα εκπαιδευτήρια Κώστα Γείτονα. Και τα σχολεία δεν κλείνουν, έτσι. Στα παιδάκια τα άλλα κλείνουν τα σχολεία. Στα άλλα γιατί. Καμία σχέση με το πρωί του Πασό. Τι γείτονας.
Εκεί που ήταν ο Λεμονής, κάτι τον έλεγε ο Αλέφαντος, σχολές γείτονα. Λοιπόν, γιατί τα παιδάκια στη Τούμπα να πούμε να κλείσει το σχολείο και στα ιδιωτικά, γιατί. Και δεν έχει αστυνομία να πάει, δεν γράφει. Δεν έχει εκεί πέρα. Δεν έχει, δεν γράφει. Και τις μπάσκες τα παιδάκια τι, τα αφήνουμε. Τι είστε εσείς, δεν είστε. Για τις συναυλίες στην Αθήνα δεν χρειάζονται να πάρουμε μέτρα, αλλά για το γήπεδο απαγορεύεται να μπει ο κόσμος. Ναι. Έτσι. Ποια έκανε η Νατάσα. Ναι. 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 Όταν βγήκε η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, ο Μπούζος δεν έλεγε το όνομα. Που έκανε τα πάρτι στον Πανόρα. Ναι, άμα ήταν κανένας γύπτος από τον Ευρωπόταμο, θα το έλεγε τώρα. Να ρωτήσω, μήπως στη Γερμανία σε κάποιο μάτς υπήρχε κόσμος. Ναι. Υπάρχουν και σε χιλιάδες στην Ντόρμουντ. Ήταν αλήθεια ή το πήρε το πάρτι. Αλήθεια είναι. Όχι, αλήθεια είναι. Βγάζουν κάποια εισιτήρια. Όντως το Σάββατο, μεσημέρι πρόσεξε από μακριά. Ναι. Είχε κόσμο, ναι. Αλλά ήταν οι ντόπιοι. Ρε, εσύ ήταν όμως, αυτό δεν ήταν. Νομίζω και στην Αγγλία έγινε. Νομίζω και η Μίτλεσμπρο είχε βγάλει εισιτήρια. Εδώ είναι η Νατάσα. Χωρίς μας. Και εμείς εδώ πέρα. Χιλιάδες κόσμος. Ναι. Καταρχήν. Μέχρι 12 κολλάει, μετά δεν. Τελείως. Είναι το αποκλεισμό. Λοιπόν, τι κομμενικά υπάρχουν στη showbiz. Πάμε διάλειμμα και κόσμο 5-40-600. Τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι γυμναστικοί παραπάνω δηλαδή από αυτούς που κάνεις με η Notch County. Ναι. Με την Bagger μόνο. Στο Πόλο Κουτσολιάκος League. Στο Πόλο ναι. Κουτσολιάκος League. Στο Πόλο Κουτσολιάκος League. Λέγε ρε. Εσένα που σ' αρέσουν τα κοσμικά και έτσι, θέλω να μου πει γνώμη που. Ο Γρηγόρης Αρναούτο που τα έβαλε με την Ιωάννα, με την κυρία Τσιμτσιλή, επειδή για το έκανε ο Αρναούτογλου ένα σκίτσο και κανένα αυτό σαρκασμό ότι μαγειρικά και ότι τον έδειχνε χοντρό και παρεξηγήθηκε ο Αρναούτογλου ότι τον έπανε χοντρό. Μα είναι. Εντάξει, είναι λίγο χοντρό. Είναι θέμα τώρα όλο αυτό. Η Τσιμτσιλή είναι κρύα. Και εγώ είμαι φαλακρός. Πρέπει να παρεξηγηθώ. Εγώ είμαι και χοντρός και φαλακρός. Ναι. Είδες. Η Τσιμτσιλή. Άλλο, δεύτερο. Τι έστω. Κι εγώ το διάβασα, ναι. Άλλο, δεύτερο. Λέγε. Λέγε. Λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν για τη Δανάη Μπάρκα, να μείνω εκεί πέρα. Η Μπάρκα, η χοντρούλα. Όχι, μόνο και ο Αθερίδης. Ναι. Βλέπουμε ότι πολλοί ηθοποιοί ναι. εισέρχονται σε εκπομπές είτε τηλεόρασης είτε ραδιοφώνου. Που είναι άνεργοι, ρε. Είτε ραδιοφώνου. Μα είναι άνεργοι. Λόγω κορονοϊού. Μα είναι άνεργοι. Και μένουν άνεργοι άλλοι δημοσιογράφοι και, βγαίνουμε, και βλέπουμε δημοσιογράφους. Οι οποίοι το κράζουν αυτό το θέμα. Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, ναι. θα πάρεις ναι. ο εργοδότης. Εμένα, είμαι εγώ εργοδότης, λέγε ναι. εμένα. Λέγε. Τον καλύτερο, ναι. αυτόν που είναι η δουλειά του και την ξέρει, ναι. ή αυτόν που θα σου φέρει τα νούμερα. Αυτός θα μου φέρει τα νούμερα. Εξαρτάται όμως. Ωραία, γιατί άμα είναι γυναίκα, άμα είναι γυναίκα, παίζει και τ' άλλο. Τι παίζει, ρε Μούση. Ε, τι. Άμα είσαι εσύ μόνος και, έχει, και είναι μια γυναίκα, τα νούμερα θα κοιτάξει να το κάνεις. Να κάνεις πάρτι, δηλαδή να την κλεντήσεις. Αυτό πάει τώρα πού, ας πούμε, σε ποιον πήρα. Εσύ με ποιον είσαι, παιδί μου, με τον δημοσιογράφο ή με τον ηθοποιό. Με τον καλύτερο, ποιος είναι καλύτερος να. Α, μπράβο. Καπιταλιστές δεν είμαστε. Τρίτο. Σωστό. Α έρθει καμία να σε εργαλείς και εσύ πες να κοιτάξει τα νούμερα. Είχαμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έβαλε στήθος και το παραδέχτηκε. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι οι γυναίκες οι οποίες. Κάνουν πλαστική, βγαίνουν ανεξάρτητα και το λένε ότι έκανα ενώ παλιά το κρύβανε. Αυτό το. Τι σου λέει. Βγαίνουν ανεξάρτητα, λίγο φουρναρίζεις απόψε. Sorry, ναι. Τι ανεξάρτητα, ρε, κατάλαβε. Δηλαδή, ότι το λένε απροκάλυπτα και δεν το κρύβουν. Απροκάλυπτα και άφοβο αυτό. Ωραία είναι να βάζεις. Ξέρεις τι ωραία αίσθηση να έχεις 4.000 στα χέρια σου να τα ζουλάς. Ωραία, δεν μ' αρέσουν. Πιστεύουν οι γυναίκες ότι οι άντρες τους κοιτάνε στα στήθια. 4.000 ζημιά. Νομίζουν οι γυναίκες ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάει ο άντρας είναι τα στήθια. Εσύ ξέρω ένα παλικάρι μου είχε πει. Ναι, δεν θα έκανε καμία. Γιατί κόψανε και στήθη κάποιες γυναίκες που κάνανε παστεκτομή. Γιατί... Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τι να βάλεις. Βάζεις, το πιο εύκολο. Για άλλο λόγο το κόβουνε. Συνομίζεις. Μην μπερδεύεις τώρα το. Για άμα έχει καρκίνο μια γυναίκα και το κόψει. Βάζει ρε φίλε. Ναι. Πιστεύεις ότι χάνει τη θηλυκότητά της, νομίζεις. Όχι. Τι κάνει. Απλά επειδή κάμερες... νιώθουν ανασφάλεια, γι' αυτό βάζουν πολλές γυναίκες. Ειδικά όταν δεν είναι παντρεμένες, είναι μικρές ηλικία. Ρε παιδάκι μου, εσύ μια γκόμενα άμα δεν έχει στήθος μεγάλο, σε πειράζει. Όχι. Εσένα ρε σε πειράζει. Εμένα καλά είναι ρε και λίγο δεν πειράζει. Εγώ ξέρεις γιατί το χρειάζομαι Κώστα. Εμένα μου αρέσει να κοιμάμαι εκεί πάνω. Εσύ λέγε. Να τρέχει και το σ***.
Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε με επιχειρήματα. Τι σημαίνει πείτε ό,τι θέλετε με επιχειρήματα? Ρίξτε πινελίκι, διαμαρτυρηθείτε, αλλά όχι. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό ή εκείνο για αυτό το λόγο. Να μάθετε τη δημοκρατία που διδαχτήκατε από τους πασοκομπαμπάδες σας και τους πασοκομπαπούδες σας, να την κάνετε στην πράξη, να πούμε. Πάμε, ναι. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, κύριε μου, σας ακούμε. Κώστα Βαγγέλης από την Αθήνα, είμαι, καλησπέρα. Καλώς τον Αθήνα. Βαγγέλης από την Αθήνα. Φίλος του Καρατζαφέρη, κατάλαβες ποιος? Ο Γιώκας. Ναι ρε φίλε, τι κάνετε? Καλή σεζόν να έχετε. Να τι έγινε, φίλε. Πού χάθηκες? Εδώ δουλειά. Είμαι, μου στείλω πάκα στο το link για να σας δω, γιατί δεν σε βρήκα στο YouTube. Αυτός είναι ο... Ναι, ο Πάκας είναι ο νεότερος εδώ. Είναι καλό παιδί. Ράψε, έχω παρατηρήσει. Επειδή βλέπω τις αναλύσεις σου και τα λοιπά που κάνεις στα παιχνίδια, ότι το παίρνουν όλοι και λένε μετά τα ίδια. Από άλλα ραδιόφωνα, κάτι παλιοί παίκτες, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κάνουν σπριν από την καρέκλα μέχρι την πίστα και τούμπαλιν, και πολλοί ακόμα θα μάθουν ότι μετά το θάνατό μας θα κάνουν καλύτερες αναλύσεις πάνω στην μπάλα. Δεν είναι που ευλογούμε τα γένια μας, αλλά είναι η αλήθεια πώς θα το κάνουμε τώρα. Και το team όλο συμπληρώνει στην ανάλυση και στην πληροφορία ο ένας τον άλλο, και αυτή είναι επιτυχία. Βαγγέλη μου, το team. Με τον Καρατζαφέρη τι έγινε, θα κάνουμε κανένα έξτρα? Και έξτρα θα κάνουμε, και εγώ είδες, σου είχα πει και πέρσι ότι εσύ με τον Γιάννη θα μείνετε και θα είναι καλεσμένοι, και είδες ότι αυτό που σου είπα αυτό έγινε. Δηλαδή δεν μου λες, ο Στέφανος Χίος δεν κολλάει μαζί μας τρίτος? Με συγχωρείς, μα τον έχεις το εκρηκτικό δελτίο. Τι εκρηκτικό δελτίο? Έλα μία ώρα, Καρατζαφέρης Ραπτόπουλος Χίος. Συμφωνείς? Άμα γίνει αυτό, θα είσαι ο επόμενος που θα πυροβολήσουμε. Όχι ρε, εγώ έτσι κολλάω τις γυναίκες τους, τα παιδιά, ναι, τους και τις δουλειές. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Άμα, αν μου επιτρέπεις, για να κλείσω να μιλήσω και όλος ο κόσμος. Έλα, ναι. Εγώ με Chelsea, το ξέρει και ο Μάριος και αυτά, μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Chelsea. Α, ναι, Chelsea. Εσύ είσαι Chelsea από την ομάδα του 70? Δεν σ' άκουσα. Είσαι Chelsea από την ομάδα του 70, υποθέτω. Όχι, το 70 δεν είχα γεννηθεί, το 78 γεννήθηκα. Από Cambridge, σου είχαμε μιλήσει. Είσαι από Cambridge, είσαι την ομάδα με Kerry Dixon, Pat Nevin και αυτούς, ναι. Όχι, αυτούς δεν τους έχω ζήσει. Εγώ Cambridge με Graham Lesso, Τσόλα. Α, η τελευταία φουρνιά του Cambridge. Ναι, 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 ομαδάρα. Με αυτούς, με αυτούς. Λεμπεύ πίσω, αν θυμάσαι, Τεσσαλή και τα λοιπά. Κλαίω. Λοιπόν, με Λάμπαρτ προπονητή και με αυτόν τον τερματοφύλακα δεν πάμε πουθενά. Ένα ο γκολκίπερ είναι για κλωτσιές, ε! Ακριβώς. Δεύτερον, η Λίβερπουλ είναι η πιο συχαμερή ομάδα στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πιο συχαμένη ομάδα τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ, γιατί είναι η λιγότερο αγγλική ομάδα στις αγγλικές. Μεγάλη εκμεταλλεύτρα λαθών είναι η Λουτζάνα. Είναι, δεν υπάρχει, είναι η λιγότερο βρετανική ομάδα από όλες τις βρετανικές. Και ένα τελευταίο, μπράβο στο Ραπτόπουλο που βγάζει, μια και τον κατηγορούν ότι φέρνει αμαία και τα λοιπά. Ο Ραπτόπουλος δεν είναι κομπλεξικός, βγάζει οποιονδήποτε. Αν να αξίζει μιλήσει, ο άλλος, να πει τη γνώμη του. Και ο Φούρναρης αξίζει, αλλά κόβει στο μυαλό του. Ο Μπάκας έχει πολύ καλή ανάλυση στα ευρωπαϊκά, και να τον κρατήσει, Κώστα, και καλό παιδί. Σας χαιρετώ. Σας και θα ξαναπάρω. Να είστε καλά. Βαγγελάρα, να είσαι καλά. Βαγγέλη, η δουλειά του είναι... Ας πω κάτι γεράλα που είναι την Chelsea. Ναι. Κάνει το λάθος ο Κεπά και συνεχίζουν οι αμυντικοί της Chelsea, ενώ έχει χάσει την ψυχολογία του, δίνει την μπάλα στα πόδια. Αυτή είναι η εντολή. Τραγικό. Αυτή είναι εντολή. Πάμε γραμμές. Να λέτε όνομα και ομάδα. Σωστό. Ναι. Πάμε. Πάμε, φίλε. Πού είσαι, Ραπ? Έλα, φίλε. Εδώ, ένα μηδέν. Καλή επιτυχία και για φέτος. Είναι δεδομένο. Να πάτε πολύ καλά. Ναι. Πες το τραγούδι τώρα. Θα παίρνω και φέτος κάθε Κυριακή να τραγουδάω. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Κάνα καινούριο. Ε? Κάνα καινούριο έχεις? Όχι, φέτος θα λέω λαϊκά, όχι κλαρίνα. Εντάξει, ό,τι γουστάρεις. Εμείς εδώ είμαστε. Από πού είσαι? Από πού είσαι? Από πού είσαι, φίλε? Καλά λέει ο Μάριος. Από Δομοκό είμαι. Δομοκό. Ρε εσύ, στείλε κανένα κιλό κατοίκι, λιποθυμάμαι. Ρε, με έχεις πρίξει με αυτό, ρε Μάρια, με έχεις πρίξει! Ναι, στείλε! Θα στο πληρώσω! Θα στο πληρώσω, ρε φίλε! Δεν είναι κόκκινος. Φύγε, ένα κιλό κατοίκι.
Καθήκη Δομακού είναι απίστευτο. Δεν τρως καθήκη Δομακού. Εμένα μου στείλανε ένα κιλό καθήκη. Πάμε, ναι. Κατοίκη του Πασαλίδη στη Φτέρνα. Ναι. Και Κλήφη στη Φτέρνα με το κατοίκη. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Τάσος από Χαλκιδική ονομάζομαι. Έλα. Γεια σου, Τάσο. Ολυμπιακάρα, χαλαρό, double, εντάξει, συνεχίζουμε, οκ, δεν έγινε και κάτι όπως το χρονιά, οκ. Πώς χωρίς να παίξεις μπάλα, βάλεις 3 γκολ, χθες δεν μπορώ να σε καταλάβω. Γεια σου, ρε φίλε. Ποιότητα. Πολύ ποιότητα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Στεφανάρας, μ' ακούει? Παρόν. Στεφανάρα, θέλω να σου πω συγχαρητήρια για το Μετρόπολης. Δώσε κανένα 50 άρι που πιάσε συγχαρητήρια. Δεν τρως ούτε τη ρόπιτα με το συγχαρητήρια, ούτε γυρίσκα. Θα σε στείλω, ρε, μην αγχώνε. Έτσι, μπράβο, μην ξεχνιέσαι. Το Μετρόπολης χρειαζόταν έναν Αργιανό σαν και εσένα, να ξέρεις. Ένα σαν και εμένα ή εμένα? Δεν σ' άκουσα. Ού, δεν πειράζει, καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο. Ραπτόπουλε, μ' ακούς? Πάρα πολύ καλά. Εσύ, ο Κοντός, και ο άλλος ο παππούς που είσαι εκεί δίπλα σου με την κόκκινη, σταματήστε την επίθεση προς το φούρναρι γιατί θα μας δείτε απέναντί σας. Καταλαβαίνω. Δεκτών. Καταλαβαίνω. Εγώ φούρναρι γουστάρω, ρε φίλε Τάσο. Εγώ το γουστάρω το φούρναρι. Τι γουστάρεις, ρε, τον έχεις αλήσει τα ούμπαλα να πούμε. Καταρχάς κάνει την κορυφαία φανουρόπιτα στην Νότια Ευρώπη. Τις προάλλες εκεί... Εγώ θα το φέρω πάλι το φούρναρι μόνο αν μιλάει με παντομήμα. Δηλαδή, άθεση, εγώ αγαπάω μια γυναίκα. Ο Ασλαμάς που μας έχει ζαλίσει, να πούμε, το κόμπλεξ. Εγώ προτείνω να έρχεται εδώ ο Φούρναρης και να παίρνει το πεντάλεπτό του μόνος του, όπως να φεύγουμε όλοι. Ναι, ένα πεντάλεπτό του Φούρναρη. Αν βαστάει να το κάνει. Οκ, okay. Την επόμενη Κυριακή πρώτη ΕΡΤ να βγει μόνος του. Έτσι. Και να μιλήσει όπως θέλει. Όπως είχε κάποτε στην ΕΡΤ το πεντάλεπτο του Ζάου Χατζηφωτίου. Ναι. Δεν το προλάβατε, είστε πολύ μικροί. Ούτε εσύ. Το πρόλαβε ούτε κανένας. Πάμε, επόμενη γραμμή. Φίλε, η πιο μεγάλη ξεφτύλα σου, γιατί εσύ προφανώς είσαι Λίβερπουλ τώρα όψιμος, νέο φρούτο, είναι που ο Κέβι Κίγκαν, ο Θεός που είχες, μόλις ψηλιάστηκε, τι πάει, πού πάει να πάει το πράγμα στη Λίβερπουλ, έφυγε, πήγε στο Αμβούργο. Όλοι με πρίζατε τότε, μέσα '80s, ότι αν γυρίσει φυσικά θα γυρίσει σε μένα. Δηλαδή στη Λίβερπουλ μια μέρα. Και γύρισε στη Σαουθάμπτον. Σ' ακούω. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ. Ναι. Ναι, σ' ακούμε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Ομάδα. Λέγε. Φίλε, καλησπέρα! Καρδιογράφημα, ακούγεται αργός. Πάμε, επόμενη. Έλα! Έλα, φίλε! Καλημέρα! Καλώς τον! Καλημέρα, φίλε! Καλημέρα, εδώ είμαι! Είπαμε, καλημέρα, πάμε! Έλα, πάμε, παρακαλώ! Όνομα και ομάδα, πάμε, φίλε! Απάτσι, ρε, από την Ρεβέργη! Απάτσι, έλα, ρε, παιχταρά! Έλα, εσύ είσαι γρήγορος! Τι γίνεται! Παναθηναϊκός, ε! Ναι! Παναθηναϊκός, Μπαρσελόνα, Τσέλσι. Μεγάλη Τσέλσι. Ρε φίλε, Παναθηναϊκός, Μπαρσελόνα και Τσέλσι θα ξεράσω. Όχι με το Παναθηναϊκός, μάλιστα, με το Μπαρσελόνα. Συνέχισε, λέγε. Λέγε. Ραπ, ο ΠΑΟΚ στο 3-4-3 με μικρές ομάδες θα παίζει αυτό που βλέπουμε με Λάρισα και Ατρόμητο, δηλαδή θα βγαίνει η ψυχή του από πίσω. Ένα λεπτό, δεν μπορεί να βγάλει. Όσο δεν μπορεί να βγάλει τρίτα πράγματα στόπερ. Σταμάτα. Για να μην παίξει 3-4-3 πρέπει να έρθουν οι δύο χαφ που είναι ο Μίσιτς και ο Αγκούστο. Έτσι. Αλλά και αυτοί να έρθουν πρέπει να πάρεις ένα γρήγορο εξάρι. Ακριβώς. Για να παίξεις ένα εξάρι, δύο οχτάρια ή ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι. Σε παίξω με τριάρι. Δύο εξτρέμ και ένα φορ. Όσο έχεις αυτά τα χαφ. Ναι. Δεν θέλω να ακούω. Ρε, άκου μένα, ρε. 3-4-3 θα παίζεις όλα τα μάτς. Έτσι. Μέχρι που να βάλεις χαφ καλό στα χαφ σου. Γιατί δεν μπορείς να δημιουργήσεις από τον άξονα. Δημιουργεί από πίσω. Και πρέπει να δημιουργήσεις από πίσω. Μ' αρέσει το από πίσω. Και επειδή... Άκου λίγο τι άποψη. Και επειδή... Άκου! Άκου από πίσω. Λέγε. Και επειδή με ένα χαφ λιγότερο οι αντίπαλοι ξεμητίζουν και παίρνουν πιο πολλά μέτρα, αυτό είναι ο τάφος τους. Σωστό. Όταν κερδιθεί η μπάλα πίσω, πίσω, κατά 90% ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο transition
από την οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Τους πηδάς πίσω από την πλάτη. Τους πηδάς κανονικά πίσω από την πλάτη. Όλους. Ναι, αλλά. Βαριά χα, βαριά στόπερ, όλοι. Χθες ένας γκάλο. Ωραία, δεν είπες τον Άση, πάμε στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά, δεν τα είπα. Τι τα είπες, αυτό φίλε. Αν ήταν κουτροκόρη, θα με ενδιαφέρε. Θανάσης εδώ. Χάσε την κουφάλα, μας έκανε ρόμπα. Καλά σε κάνεις. Δεν κουραζόταν στην προπόνηση. Καλοκαίρι 40 βαθμούς που πήγε ερχόταν. Το αδερφάκι του να ξέρει το επόμενο center for της Εθνικής, 19 χρονών. Α, όχι ο άλλος. Ο Στιβίστας είναι 24 που είδες. Ο Στιβίστας έχει ένα αμπουλάρι, 19 χρονών. Αυτή είναι γεννημένη με 4 πνευμόνια. Δεν τους γέννησε. Δεν τους γέννησε, μάνα. Ήρθε να σπουδάσει και θα φέρει σε τρία πνευμόνια πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει. Αλλά πάμε. Είναι γερμανικό ποδόσφαιρο, έτσι εκεί. Ακαλύτερο. Φίλε, δεν την έχω δει καθόλου. Μόνο την κοπέλα δεν το έχω δει καθόλου. Ποια κοπέλα? Την κουτροκόη. Κουτροκόλη. Κουτροκόη. Άμα ήταν κουτροκόρη θα το έβλεπα. Παιδιά, πολλές γυναίκες, πολλές καινούργιες δεν τις προλαβαίνουμε. Προλαβαίνεις. Κουτροκόη. Κουτροκόη δεν την ξέρω. Όλες προλαβαίνουν. Όποια έχει καλό, όποια η καλή όπισθεν βγαίνει μπροστά. Βέβαια, άμα δεν είναι τρεις την όπισθεν και δεν σπάσει κανένα σασμάν. Έχω την εντύπωση ότι της αρέσει ο πίσω δρόμος. Όλα είναι δρόμος. Εννοείται. Σ' αρέσει ο πίσω δρόμο. Όχι, δεν με. Κοινωνικό μήνυμα προ απανταχού άνδρε. Ο κουβά χαλάει. Ποτέ το πηγάδι. Συνεχίζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Σωστό, σωστό, σωστό. Έλα, φίλε. Ναι, έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, φίλε. Λοιπόν, Αριανέ. Ραπτόπουλε. Συνέχισε, εγώ είμαι αυτό. Αριανέ, πάμε. Εσύ, εσύ. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω δυο συμβουλές για να κάνεις 20% καλύτερη εκπομπή αυτού που κάνεις τώρα. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να κάνω άλλα 20, γιατί άμα κάνω άλλα 20 θα πάρω μετά καφή και να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, δεν θέλω. Θες να δώσεις συμβουλή, πρόταση, ακούμε. Λοιπόν, αρχικά κόψε εκείνο το πεντάλεπτο με τον Μπάκα που κάνει ανάλυση του Crystal Palace United, δεν ξενερώνουμε, βάζω τον παππού μου για ύπνο εκείνη την ώρα. Για σένα λέει Κώστα. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια βλέπαμε τον Τρούλι με τον άλλο να πλακώνονται και τώρα βλέπουμε ανάλυση Crystal Palace United, λες και είμαστε στην Αμερική με την Ellen DeGeneres και την Oprah Winfrey. Και δεύτερον, δώστε χρόνο στον Φούρναρη και κόψτε τις ειρωνίες για το μεγάλο Φούρναρη. Κατάλαβες? Θέλω να γίνεις μια μέρα πολιτής Αλευριού και να πάει να κάνεις δουλειά με τον Φούρναρη. Τα κοπεί τιμολόγιο, θα σου πει πότε θα το φέρει, πού θα τα βιάσει. Να κάνει ανάλυση του Crystal Palace United στη Θεσσαλονίκη στο Europe One. Είσαι υπέρ του Φούρναρη δηλαδή? Εννοείται. Θέλετε Φούρναρη στη Μαρμίτα? Φούρναρη και να διώξουμε κανέναν άλλο από εκεί πέρα, κανέναν αντιεμπορικό. Ποιο θεωρείς αντιεμπορικό? Από εγώ, εσύ θα πεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα σας. Φούρναρη, έχεις πληρώσει 300 ευρώ σήμερα στον Λότε, να βάζεις να παίρνω τηλέφωνο. Έλα, καλημέρα. Έχεις, τα έχεις τερματίσει όλα ρε Φούρναρη. Καλημέρα. Φτιάξαν τις γραμμές ο Φέδων. Καλημέρα. Όχι ρε, δεν παίρνουν άλλοι από το Φούρναρη. Με πήρε κούρσα από ψαγευρές. Ορκ. Τον έβαλε η τέτοια, τον έβαλε. Ναι, εσείς είστε. Εσύ είσαι φίλε. Στην μπάλα εκεί να κάνει κοιλιά να το κλείσει. Είδατε τώρα με πήρε όλο, με πήρε κούρσα ο ψαγευρές. Τον έβαλε η τέτοια, τον έβαλε. Η Λοντούρ, πιάσε την κούρστου, θα τη είπε. Όταν να πεθάνεις και έρθει ο Χάρος, θα μιλάει. Βάλε εκεί να κάνει κοιλιά να το κλείσει. Λύνει τα μάγια στην Μόρντορ αυτός. Κάμω το μουνί της μάνα. Α, μπράβο. Έτσι τώρα το είπες καλά. Το μοναδικό που ακούστηκε σωστά ήταν. Παπάτες. Εγώ νομίζω, εγώ νομίζω ότι δεν μπορείς να, ούτε μαλακία μπορεί να τραβήξεις, όχι να πηδήξεις. Εγώ έτσι νομίζω. Αντί να πιάσεις το πουλί σου, θα πιάσεις τίποτα άλλο. Έχεις σεξουαλικό πρόβλημα. Δεν θα πιάσεις το πουλί σου, θα πιάσεις μαλακία με... θα πιάσεις το αρχίδι. Το αρχίδι δεν γίνει. Θα χτυπάς μαλακία με... θα πιάσεις το αρχίδι. Το πουλί δεν θα το πιάσεις. Μα είναι δυνατόν τώρα. Θα μπουν οι Τούρκοι για να μας ξεφτυλίσουν, να πούμε. Μα τι άδεις φωνή ήταν αυτή. Πιωμένος ήταν. Θύμισε λίγο. Ναι. Όταν οι ποιητές της γενιάς του 30 διαβάζαν λίγο πριν πεθάνουν κατηγογραφήσεις, ξέρεις, όχι, μετέπειτα. Ο Σεφέρης λίγο πριν πεθάνει. Που πάρει κατηγογραφήσεις.
Που διάβαζαν τα ποίηματά τους λίγο πριν το. Φοβερό σε φέρεις. Πού έπαιζε. Σε το βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι σπαρμένο ρύζι. Θυμάσαι που σε σκούνταγα και μου έλεγες μυρίζει. Όπου σε φέρεις το δεύτερο. Ναι, είχε γράψει και το άλλο. Είναι βαρύσια βάσταχτος ο πόνος της αγάπης. Μα είναι ακόμα πιο βαρύ σαν σε γελάει αράπης. Ναι. Χρυσή. Άσε με το έργο. Που έπαιζε σε φέρεις. Στο λεβαδιακό στόπερ έπαιζε. Αυτοί οι ποιητές πρέπει να είναι μεγάλοι τεμπέλιδες, θα πούμε. Ένα αίσθημα έχει γράψει. Τεμπελός κλαντοκέρατε, είστε ποιητής. Τι είσαι, όχι. Τόμπελ. Πώς το λέει το άλλο. Το άλλο που κάνω αυτό με την παγκέτα, το δοξάρι. Ω, πώς το λέει. Αυτός πώς το λέει, ρε. Τέσσερα κόμματα που άλλαξε. Κομμουνιστής με τέσσερα κόμματα. Τρεις φορές Νέα Δημοκρατία. Κομμουνιστής που έγινε να το κάνουν βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το έγινε εθνικιστή στα γεράματα. Και έγινε μετά. Ναι. Να το χέρι. Τέσσερις οικοδομές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα το χέρι. Τέσσερις οικοδομές. Τέσσερις οικοδομές. Έλα, φίλε. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, άλλες τέσσερις οικοδομές. Και εμείς 15 ώρες την ημέρα δουλεύουμε. Στίχος και πολυκατοικία. Η Ελλάδα μας αποσβήνει, η Ελλάδα μας πεθαίνει. Άλλες τρεις οικοδομές. Πάμε, καλημέρα. Αυτά είναι. Καλημέρα, κύριε. Άμα ήταν έτσι γραμμές καλές. Και λαϊδάνει γραμμές σήμερα. Τι να σε κάνω, μωρέ, τι να σε κάνω. Βάλε ένα κέντρο, καλημέρα. Μια γυναίκα να τα παίρνει. Ναι, καλημέρα, μίλησε. Καλημέρα. 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 Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια. Να με διακόψετε, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Στέφανο για την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, ραπτό που λέγοντα στο φούρναρι από την εκπομπή και μου έχει φέρει τον αντιεμπορικό τον μπάκα. Όλη την ώρα κοιτάει το κινητό του και κάνει γύκλους στο κεφάλι του. Καλά μέχρι εδώ. Συνέχισε. Λοιπόν, ο Λαμάς έλεγε ότι τα κουλουράκια του φούρναρ δεν τρώγονται, ενώ τα καταβροχθίζει 5-5. Κάτω τα χέρια του φούρναρ θα κάνει... Αν δεν τα βουτούσα στο καφέ, φίλε, παπάρια κουλουράκια θα έτρωγα. Κάτω τα χέρια του φούρναρ θα γίνει του στο Europe One. Καθίστε καλά. Δεν φάγαμε μπτού. Θα κρίσαμε. Δεν μας την πέσαμε παοξίδες, ρε, πούς και... Εμένα μια συγχαρητήρα, εγώ ξύλο δεν τρώω, θα φύγω πρώτος. Καλημέρα, επόμενος. Σχιζοδέμο κανόνιση για τη φρουρά, θα πάρω λίγα παραπάνω. Καλημέρα, θέλαμε ένα παοξί άγριο, μας έβγε, ναι. Γίνω έλα, αυτός πολύ σόφτη. Μια χαρά είναι. Ναι. Ωραίος, μπάλαξε. Μάλιστα. Άγιε. Καλημέρα. Ο Φούρναρης είσαι. Ναι. Ναι, κύριε, καλημέρα. Θα πάρω τέλος. Εσείς είστε. Εγώ είμαι. Ναι, ρε, ναι, αδερφέ, καλημέρα, όνομα και ομάδα. Έλα, ραπ. Μου αρέσει το καλό και ομό κρέας και θέλω να πλωθώ. Πού? Τσα. Τσα. Επόμενος. Επόμενος. Παριζάκι ή Φαντής. Πάρ' το φάκα όπου βρεις. Τι θα γίνει, ρε, μία-μία τις στέλνεις, ρε. Όλοι σκληροί σήμερα εδώ πέρα, όλοι πηδάνε, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, καταρχάς θα σέβουμε στον Στέφανο. Πάλι εμένα. Αριανός θα είναι. Καλώς είναι. Ο Σιώπης μου είναι τέρμα διάφορος και τώρα πάμε στο Δουμή. Ναι. Ραπτόγλωσσα Σλαμάς, τι κόμπλεξ είναι αυτό ρε γερόντια απέναντι στο φούρναρι. Τι κόμπλεξ είναι αυτό που βγάζετε. Τι κόμπλεξ είναι αυτό με το φούρναρι ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Πόσα λεφτά πλήρωσε αυτός ο φούρναρις για τα τηλέφωνα. Πιο πολλές πιθανότητες έχω να επιδείξω υπάλληλό του εγώ, από ότι η γυναίκα υπάλληλό του εγώ, από ότι αυτός. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή. Oh. Αυτό είναι μεγάλο προβλήμα. Δεν είναι γυναίκα υπάλληλο, το λέω έχει. Να σε ρωτήσω πού είσαι φαν φούρναρη. Συμφωνείς με το πεντάλεπτο του φούρναρη να μένει εδώ και να κάνει το πεντάλεπτό του σε κάθε εκπομπή. Μπήκε σαν πρόταση. Από το να το κάνουν μερικοί άρχοι να, να μιλάνε για τη West Ham και την West Brom, καλύτερα να το κάνει ο φούρναρη. Μάλιστα. Ακούγεις. Ωραία. Βλέπω ότι μεταξύ σου και του φούρναρη υπάρχει μια αντιπάθεια προς τα... Δεν είναι υπέρ τους. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι έχεις να απολογηθείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Σαν να τους θεωρείς τώρα, περίμενε, χαμηλού επίπεδου, χαμηλής ποιότητας. Σας άμα πει ο Μπάκας, γιατί, γιατί βάλετε το. Εδώ αυτό κατάλαβα. Βάλαμε πανταχώθεν. Βάλετε. Ο καθένας έχει την άποψή του, δεν μπορώ να το επιβάλλω. Έχει την άποψή του. Ναι. Περιμένω την έβδομη αγοριστή για να παίξουμε σούτια. Πότε ξεκινήσεις. Ξεκινήσεις. Ναι, είπες, δεν τους θυμά. Έτσι δεν είπες. Δεν τους θυμά αυτό το πράγμα. Δεν τους θυμά, είπες. Αυτό δείχνει ότι, αν πω εγώ τώρα, δεν θυμά η επιλογή σου. Μην το γυρίζεις τώρα. Δεν το γυρίζω, θα σου πω τι εννοώ. Σου λέω, ο φούρναρης ήρθε εδώ πέρα, έκανε το δικό του ό,τι έκανε. Έρχεται για αυτό που έρχεται, εγώ έρχομαι για αυτό που έρχομαι.
Άλλο στυλ, άλλο ρόλο. Άλλο ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Ο Φουρνάρης όταν ήρθε να πει κάτι, δεν ποτέ ολοκλήρωσε ούτε διευκρίνησε τι ήθελε να πει. Εγώ αυτό που είπα το διευκρίνησε. Ναι, προσπάθησε όμως. Προσπάθησε, εγώ δεν έχω κάτι με τον Φουρνάρη, εγώ και φίλος είμαι με τον Φουρνάρη. Δεν το διατύπωσε. Ήμουνα και στο δωμάτιο στη Θάσο μαζί. Τι κάνατε. Ναι. Στη Θάσο μαζί ήσασταν. Μπερδεμένοι. Δεν ήσουν μόνο σου εσύ και μόνο ο Φούρναρης. Ήταν μπερδεμένοι. Αλλά στην Ιωάννα δίπλα πήδηξε μόνο ο Φούρναρης. Υπήρχαν το μπαλκόνι. Αντεραστές ήταν δύο. Αντεραστές. Φωτιάδης με Φούρναρη. Φωτιάδης με Φούρναρη. Τελικά κατόρθωσαν να πάνε με την κοπέλα μαζί. Πού? Σε μοναστήρι. Στο μοναστήρι. Πάμε επόμενη γραμμή. Και με έβαλαν φούστα να μπορέσω. Εγώ αν ήμουν κοπέλα και με διεκδικούσαν Φωτιάδης και Φούρναρης, θα είχα αλλάξει φίλο. Ναι, αλλά δεν θα είσαι νορμάλ κοπέλα. Το λέω ξεκάθαρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Έλεγα το που λέω. Φαντάζεσαι τώρα Φούρναρη, Φωτιάδη και Κουσκούση σε ένα μάξι του κουβαλά και να πηγαίνουν στο. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Άς τους μαλάκες να λένε την τιμή στο να χωριέσαι. Κάνε, φίλο στο Facebook, κάνε την δουλειά σου, παιχταρά μου. Μπράβο, δώστε μου ηθικό. Ναι, ποιος το λέει αυτό. Δεν το ξέρω το παιδί, κάνε με κοιλιά. Έλα, φίλε. Άνθρωπο τηλέφωνο. Λέγε. Αγαπημένος μπαμπάς. Καλησπέρα, το βουλέ. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα και στο πάνελ. Καλησπέρα, καλησπέρα μάλλον. Καλημέρα. Επειδή η επιστροφή είναι λίγο απέσια, αυτό που θέλω να μιλήσω δύο λεπτά και θέλω να μιλήσω μόνο με σένα. Εντάξει. Καταρχάς, όντως να ξέρεις. Εγώ το γράφω και το Φούρναρη δεν ασχολούμαι καν. Μια εκπομπή θέλω να βλέπω, ας πούμε, δύο ώρες την εβδομάδα. Αλλά αυτό που βγάζετε εσύ, καλά, εντάξει, για τον Ασλαμά, δεν θέλω να πω τίποτα. Τα λέει εικόνα από μόνη της όλα. Είναι μεγάλο κόμπλεξ. Είσαι φάουλ, πολύ να ξέρεις. Με τι κόμπλεξ βάζω, φίλε. Τώρα γιατί, ας πούμε, προσπαθείς να διακομωδήσεις τον τρόπο μιλίας του Φούρναρη και το ότι κολλάει. Εντάξει, τρώει ένα κομματάκι, το τρώει. Εγώ, λάθος κάνεις, φίλε. Δεν μιλάω σε σένα μετά. Εγώ, sorry. Όχι, εγώ είμαι μίμος. Εγώ μιμούμαι. Δεν το κάνω τίποτα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μιμηθώ και τον οποιοδήποτε μπορώ να τον μιμηθώ. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, εμένα όχι, αυτό που μου λες, αυτό που μου λες το καταλαβαίνω. Ναι, δηλαδή, άμα μιλάει στα Φούρναρη, τώρα άμα το κάνω. Εσύ σε θεωρώ άτρωμα παντελόνια, ας πούμε. Ναι. Δεύτερον. Έχω δει. Βασικά, όχι. Κάτσε, επιδείξω ένα θέμα. Άστο αυτό. Πριν 12 χρόνια. Όταν οι ακροματικότητες δεν ήταν τόσο ψηλές και τα νούμερα δεν ήταν και τόσο μεγάλα ούτε από ίντερνετ ή ιστορίες τώρα που γίνονται τώρα, είχες βγει στο Άλτερ και τσακωνόσουνα και έκραζες και έλεγες ότι αν εσύ έλεγες η Τζούλια, ξέρω εγώ, θα πας μαζί, θα κορόιδευε και συμφωνούσε και Ασλαμάς. Και τώρα τα έχει τη σοπεδώσει όλα. Στάσου, κάνε το Ασλαμάς τώρα, με συγχωρείς, είναι ατάκα τώρα αυτή που ακούγεται ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να ρίξει υπάλληλο του Φούρναρη. Ναι. Ρε μπα και την έχετε πιστέψει λίγο παραπάνω. Ρε, ο, καλό. Είσαι καλά, αγόρι μου, είσαι καλά, αλήθεια πες μου. Εγώ σε σέβομαι και σε έχω δει και από κοντά και φαίνεις ωραίος τύπος. Αυτά που λες τώρα είναι για γέλια ορισμένες φορές. Δηλαδή, προφανώς και δεν ασχολούμαστε, ούτε θα έρθει κανείς να σε πειράξει, αλλά υπάρχουν και βλάκες που αυτά που λες βλάκες. Όχι, μπορεί και εγώ να είμαι βλάκας. Υπάρχουν κάποιοι τέλος πάντων που αυτά που λες μπορεί να είναι λίγο πιο μητέρα από όσο μπορούν να ανεχτούν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευρωπαϊκές βραδιές, Ασλαμά, ε. Έχει ο Ηρακλής. Τι, όπα. Μάλλον δεν ακούς, θες να ακούς αυτά που θες. Είπα εγώ, οι περίφημες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ είναι ακριβώς, είναι έξω από το μεροκάματό του. Το μεροκάματο είναι το πρωτάθλημα. Η Τότεναμ δεν το ήθελε και η Άρσεναλ δεν είχε ούτε αυτή ήθελε το πρωτάθλημα. Εντάξει, τέλος πάντων. Φυσικά. Μα καταδείχθηκε με τις επιλογές των συλλόγων των ίδιων. Τι να κάνουμε, αυτές κληρωθήκαν. Ωραία, με εσένα δεν θέλω να έχω διάλογο, θέλω να πω κάτι τελευταίο σε Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλο. Αθηναίος που οξύς, κάτσε να πούμε. Αν παρατηρήσεις, όχι ότι γίνεται αυτό συνέχεια, αλλά έστω πες στη συγκυρία, όλες οι ομάδες που παίζουν Champions League κάνουν γκέλες. Παθαίνουν γκέλες. Μπορεί του στοιχήματος Τετάρτης. Δεις ποιες παίζανε και δεις και τώρα, θα καταλάβεις ότι το 50% σε αποπάτησε. Ναι, σωστό. Ναι, το είπα εδώ. Σωστό, αλλά απλά ο ΠΑΟΚ πέρασε σε έναν ρόλο διαφορετικό, τελείως διαφορετικό, από το να κλέψω, να δημιουργήσω. Άρα πρέπει να τον κρίνουμε, όντως είναι αυτό που λες. Βέβαια, να, το κλείσω με μια γενικότητα για να μην στρώω το χρόνο. Αμέ. Η μπάλα δεν είναι εξομοίωση. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι έχουμε σκιαγραφίσει μια τακτική, ένα πλάνο, δύο παίχτες. Και κρίμα που στη Μαρμίτα δεν είπες για τον Μπάτσι Τρίτη. Με την Μπενφίκα. Δηλαδή μου κράζεται για τον Ατρόμητο, για την Τρίτη δεν είπατε. Α πούμε, και είπατε, σαν ιντερνετικά είπατε.
Αλλά να σου πω και εγώ ότι έχω να τον δω πολλά χρόνια τον ΠΑΟΚ έτσι, πάνω στην μπάλα. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Τρεξίματα. Ναι, ήταν πονηρός, ύπουλος, πανέξυπνος, όλα αυτά με τα κουτιά. Αυτό ότι είχε άλλη επιλογή, ρε παιδιά. Όχι, όχι, δεν είχε άλλη. Είσαι κάποια άλλη επιλογή. Το έκανε με άλλη. Αυτόματη επιλογή δεν ήταν αυτό. Απλά όλοι πιστεύαν ότι μετά το 60 ο ΠΑΟΚ θα κλατάρει και θα φάει 2-3 γκολ από την Μπενφίκα. Και κάτι άλλο, πείτε κάτι για τον αντίπαλο. Δεν είσαι ούτε ένα επίσημο μάτς. Εσύ Ασλαμά είπες ότι ναι, Ασλαμά, αλλά... ήταν πιο ουσιαστική από την Μπενφίκα. Είσαι άσχετο. Τι να κάνουμε τώρα. Βγάζει το μπάτι. Βγάζει μπάτι. Αλλά αυτό που είναι κάτι τελευταίο θέλω να σου πω. Μπορώ. Αμέ. Τώρα την Τρίτη παίζονται πάρα πολλά. Τρεις τελευταίες για σήμερα. Την άλλη Κυριακή έχουμε ματς, έτσι, με Γιάννη να παίζεις. Σαββάτο παίζω, 4.30, μας χάρασε τη μέρα ρε φίλε. Εσύ που παίζεις, Βόλο. Θα πάμε box. Ή πριν ή μετά θα το κάνουμε. Πριν. Ναι. Πριν. Και εσύ τι. Βόλο. Εδώ. Όχι. Στο Βόλο. Βόλο. Στο Βόλο. Είναι λοιπόν. Κράσνονταρ, Βόλος, του πάμε Κράσνονταρ. Επικίνδυνο αυτό. Και μετά ένα. Όχι, είπαμε όλα τα μάτσα. Δεν μας αέρε πάω κάρα εσύ. Πάμε. Τρεις τελευταίες για σήμερα. Καλημέρα. 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 Μάλιστα. Τάκης από τη Μαγευτική Σικές. Από Χαλκιδική Σικές. Σικές. Ναι. Κάνουμε. Ο Ζαμπακός ανοιχτός είναι. Τι. Ο Ζαμπακός, στις Σικές κάτω στο λιμανάκι, ταβέρνα. Ζαμπακός. Ναι. Δεν μου λέει κάτι σημαίνει. Σόγα προς τα Α, Σικιά Χαλκιδική. Ναι, Χαλκιδική. Α, Σικιά. Πες. Χαλκιδική, Σικιά. Όχι Σικές. Γαμπρός είναι, ρε, πού να ξέρει. Κάτσε ρε γάμο την πίστη που να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος. Λέγε ρε φίλε από τις Σικές. Θέλω να σου πω σαν νέος, καταρχήν συγχαρητήρια που έχεις έναν άνθρωπο σαν τον Μπάγκα και τον βοηθάς. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής σου. Δεν τον βοηθάω καθόλου. Δεν τον βοηθάω καθόλου. Ο άνθρωπος. Ναι, παιδί μου, δεν είναι να τον βοηθάς. Είναι ότι τον έχεις και το δίνεις βήμα στην εκπομπή σου για επαγγελματικό λόγο. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Και ένα δεύτερο, είχα μια ερώτηση για τον Μπλε. Εκείνο το σκηνικό που είχε γίνει που σου είχε πάρει τηλέφωνο ένα που έλεγε δωρώνουμε ένα βε. Ο δημοσιογράφος που ήταν δίπλα σου, πού κάτι και αυτός. Καταρχήν να πούμε ότι αυτός αυτοκτόνησε, αυτός που είχε βγει εκεί και το παλικάρι αυτοκτόνησε, πάει. Ένα ψηλό καλό παιδί ήτανε, ευαίσθητος κτλ. Ο άλλος ήταν ο Τάσος ο Κριτσιόλης, ρεπόρτερ του Άρεος, ο οποίος... Πού δεν τα γυαλιά. Ο Τάσος Κριτσιόλης. Ο Χαριστέας. Που έμοιαζε με τον Μίστερ Μπίν. Και τον Μίστερ Μπίν. Και τον Μίστερ Μπίν. Πολύ καλός ρεπόρτερ, έγραφε στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης, έκλεισε η Μακεδονία Στράκης. Δεν ξανασχολήθηκε, μου φαίνεται κάνει μια άλλη δουλειά. Ασχολείται με άλλο αντικείμενο. Αυτό που λες, φίλε, τώρα στο μήνυμα είναι τραγικό. Ο Τάσος Κριτσιόλης, ναι, βέβαια. Η σοβαρότητα θα δίνει η σοβαροφάνεια. Αυτό που λες είναι τραγικό. Για πες, φίλε. Στέφανε, με ακούς. Ναι, παρακαλώ. Θα με κάνεις μια χάρη, έχω πει και τον Ραπτόπουλο πολλές φορές. Όταν πάτε για κάμια προπόνηση, μπορώ να έρθω εκεί στην Ελβετία. Μου πείτε καμιά ώρα. Βέβαια μπορείς, και άμα θες, αλλά και στον έμβος μου να κάνεις μαζί να κάνουμε. Για να δω εκεί στην Ελβετία τι ώρα, μέρα, τι ώρα. Για να κάνουμε στην Ελβετία και το Σάββατο θα κάνουμε στο. Δηλαδή για να έρθει να κάνει, απλά το σχεδιάζουμε μια ώρα, μια μέρα πριν. Δεν ξέρω, δεν έχουμε σταθερό. Θέλω να ξεκινήσω, Στέφανε, αλλά να γίνει μια γνωριμία πρώτα. Θέλω να ξεκινήσω. Ναι, ρε φίλε, φυσικά βρες με εκεί στο Facebook και στο Instagram. Μη στείλε το Κωστή και θα βρει. Στεφανάρα. Στεφανάρα, ναι. Στεφανάρα. Στα ξέρω, Στεφανάρα. Εύκολο είναι. Στείλ του μήνυμα κτλ. Εσύ που μένει τώρα. Πού μένει. Σικές μένεις. Ε. Χαλκιδική όμως. Σικές. Και πώς τα άρχισε. Παιδιά, Σικιά μένεις ρε φίλε, Σικιά. Όχι Σικιά ρε παιδιά. Ρε φίλε Σικιά είναι στην Αγγλία. Σικές Χαλκιδικής. Όχι ρε εδώ. Σικιά Θεσσαλονίκη ρε Μαρία. Σικιά Θεσσαλονίκης. Σικές, Σικές. Σικές, Σικές. Γιατί το Χαλκιδική γιατί το μπλέκεις. Ποιος είπε Χαλκιδική. Όχι, έτσι είπε στην αρχή. Σικιά Χαλκιδική. Μα έτσι ακούσαμε Χαλκιδική. Γι' αυτό σου ρώτησε και για την ταβέρνα εγώ. Γι' αυτό και ρώτησε για την ταβέρνα ο Στέφανος.
Ζαμπακό, είστε θυσικέ επάνω. Μόνο εγώ το άκουσα, έπρεπε να είμαι παρανοϊκό. Άρα και εγώ. Χαλκιδική. Δεν είπα Χαλκιδική, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, φίλε, με συγχωρείτε. Με 2-3 κροσέτα δεν επανέλθει. Θα φάει 2-3 κροσέτα. Θα σε φτιάξουμε. Τέλεια. Ωραία. Να σε καλά. Να σε πάω στο Ολυμπιακό. Και καλό βράδυ. Να σε καλά. Στεφανάρα στα ξένα. Τον βρίσκεται. Ναι, μπαίνει εκεί στη λίστα και κάνει προπόνηση. Τα σχημούτρα μα εκεί πέρα. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Ωχ. Ναι. Ναι. Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα. Καλημέρα φίλε, όνομα ομάδα. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης από Πτολεμαϊδα, Μακεδονία. Την Πέμπτη θα είμαι Πτολεμαϊδα. Ράπτωση. Εγώ θα έρθω, ναι. Ωραία πράγματα, ωραία, ωραία. Είναι το Μετρόπολης, λέει Πτολεμαϊδας, αφεντικό θα μαζέψει 2-3 κοπρίτες. Εμένα τον Μπίζο και τον... Ωραία, ωραία, ωραία. Μην θα πέσει κανένα το γάμα και το δεκαλέκτου. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξέρεις που είναι εκεί το Μετρόπολης. Και δεν ξέρω από υδραυλικούς. Εγώ δεν έχω ιδέα για τι πράγματα. Λέτε, εγώ πήρα να πω 5 πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Είσαι πάω, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποια είναι η άποψή σας για τους δύο παίκτες οι οποίοι κλείσαν και έχουν έρθει ήδη σήμερα στο αεροδρόμιο. Δεν τους ξέρω να πω. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τα παιδιά. Ο ένας είναι γκολτζής. Ο ένας είναι πρώτος σκόρερ. Σκόρερ στον κλειστό χώρο πρέπει να παίξεις για αυτόν. Πρέπει να ασχοληθείς με αυτόν. Δεν μπορεί να ασχοληθεί αυτός μαζί σου. Στυλ Πρίγιοβιτς. Τι θέλω να πω. Μες στο κουτί, όχι πολύ στις γωνίες. Από τη διαγώνια θα μπαίνει σε αυτό το στυλ. Πρέπει να ψάξεις να τον βρεις. Πρόσεξε τώρα. Καλός δεμένος είναι. Πρόσεξε τώρα. Για να, ναι, για να ψάξεις να τον βρεις πρέπει να έχεις καλά άκρα. Ναι. Καλά ενασμένα. Mm. Καλά φορτώματα. Ο καλός ο παίκτης πάντα χρειάζεται και βοήθεια. Θα βρεις άκρη. Προστεί, τον άλλο δεν τον ξέρω, τον μπακ το δεξί. Ναι, ο Πιτσιρικάς έχει να παίξει καιρό. Ο Πιτσιρικάς την τελευταία φορά έπαιξε 5 αγωνιστικές. Έπαιξε στην Νις που τον είχε δώσει από τον Καραντίνα. Άλλο ρωτάμε τώρα. Μαρκάρι ή Διανούλη. Άκουσε με φίλε. Μαρκάρι, είναι 22 χρονών και έκανε μασία. Τελείωσε. Όταν έκανε μασία δεν μπορεί τώρα. Στην Μπαρτσελόνα είσαι άμπαλος. Όχι, είναι δανεικό τον έχει στείλει και κάνει 17 συμμετοχές στην Εθνική Σενεγάλη στα 22 του με έναν γκολ. Όπως και να έχει. Δανεικό το πήρατε. Δανεικό. Πώς τον αγοράζει αυτό. Στην Μπαρτσελόνα νίκη. Παίρνει από την Μπαρτσελόνα να αγοράζει. Δεν ξέρω, ακούγεται για πάρα πολλά ρήτρα. Τώρα είπαν για 3,5 εκατομμύρια, 3 και κάτι. Ποιο. Ο Τσόλα. Ο Τσόλα είναι 3 εκατομμύρια συμπόνου. Προφανώ ο Πάο. Να θυμίσω στο και καλά κάνει δευτερόλεπτα. Προφανώ ο Πάο και καλά κάνει. Επειδή θα μείνει ο Γιαννούλη. Από ό,τι φαίνεται φέτο να πάρει και άλλη μεταπολική και να βοηθήσει τον Πάο ξανεβάνω. Θέλει ένα ακόμα επιθετικογενή Γιαννούλη με πολλά ανεβοκατεβάσματα. Γι' αυτό και η ηλικία είναι μικρή. Επειδή είπε κάτι ο Στέφανος. Βλέπω ότι μετά από κανένα δυο αγωνιστικές, αν με το καλό περάσουμε, ο Γιαννούλης θα φύγει, θα εξαφανιστεί. Αν έδινε πρώτο κρατήσει. Λογικά. Επειδή είπε κάτι ο Στέφανος για το παλικάρι που έρχεται. Αν δείξει ακόμα πιο καλή συμμετοχή πάνω στα παιχνίδια, θα ανέβουν και τα κασέ του. Το αξίζει το παλικάρι. Επειδή είπε κάτι ο Στέφανος. Που έχει μια λογική βάση βέβαια. Το παιδί είναι από Μασία κτλ. Να θυμίσω, από τα χειρότερα αριστερά μπακ που έχουν πατήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν από την πρώτη ομάδα της Μπαρσελόνα. Ποιος ήταν εσύ, Μάρη, δεν θυμάμαι. Και τον έφερε ο Ολυμπιακός. Ούρλιαζα πριν το φέρει. Και τον έφερε ο Ολυμπιακός. Άντε ρε, πού είναι ο Αμπιντάλ. Α, ναι, ναι. Ο Αμπιντάλ όμως δεν ήρθε ως τα λεπτά. Εσύ Αμπιντάλ είναι πάνω στα 37. Ναι, παιδιά. Όχι, καθόν 37. Όχι. Πέρασε καρκίνο πιο πριν. Όχι. Ναι, εγχείρηση, καρδιά έκανε. Ναι, αλλά ήταν ο Αμπιντάλ. Τα παιχνίδια τα έχει κάνει. Δεν ήρθε αυτό. Ποια παιχνίδια. Υπερτιμή. Ο ορισμός του overrated. Ήταν... Δεν μου λέει τίποτα. Εγώ δεν θα πω καθόλου. Επίσης, για να μην λέτε ότι λέγεται του ΠΑΟΚ. Επίσης, ποιον έφερε ο Ολυμπιακός τραγικό παίκτη αριστερό μπακ. Για αριστερό εξτρέμ τον έφερε. Ούρλιαζα, μη. Αν ήμουν ο γιος του Μαρινάκη, θα έλεγα μπαμπά, πετά τα λεφτά μας. Και τον κοίμησε και δύο βράδια αστέρα βουλιαγμένη. Ποιο φούρναρης ρε πούστη. Τελευταία γραμμή για σήμερα, καλημέρα. Ριέρα, μεγάλη απάτη. Ισχύει, εντάξει, τεράστια απάτη από τη Λίβερπουλ. Μιλάμε όμως για ένα 22χρονο αθλητικό. Ναι, τώρα είναι αυτό βέβαια. Στέφανε, να τον δω στο χωριό μας. Να τον δω.
Οι μασίες και οι μαμίες δεν μου λένε τίποτα. Αυτό δεν θα σε πω. Από 35 χρόνια του φίλου. Δεν σε κακίζω. Κάτσε, λογική έχει αυτό που πιστεύω. Είναι 22 χρονών να δείξει, έχει παίξει με εθνική συνεργασία. Δεν μου λέει τίποτα και η μασία και η μαμία. Και δεν μπορεί να τον αγοράζει. Ο Άρης είχε φέρει τη μισή μασία. Τι έκανε. Πολλοί ποδοσφαιριστές καλοί που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα δεν πιάνουν. Γιατί οι συνθήκες της Ελλάδας με αυτά που έχουν συνηθίσει είναι διαφορετικές. Πώς λες εσύ εδώ πέρα ότι θες καλύτερες συνθήκες με γραμμές που να έρχονται κατευθείαν, άμα το συνηθίσεις αυτό το πράγμα. Είναι κι άλλα. Το να είναι ευτυχισμένος. Μπορεί να τον ενοχλεί ο ήλιος, να τον ενοχλεί η παραλία μας. Χίλια δυο. Ο Ιαν Ρας στη Γιουβέντους είπε: Φεύγω, δεν είμαι ευτυχισμένος. Ο Εσίτη. Εντάξει, παιδί, λέει, δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Σύνολα τα άλλα που έχει ο άνθρωπος, ναι. Δεν μπορώ να εγκληματιστώ. Ναι. Ο Ακπομπ. Ξέρεις τι καλά προσαρμόζεσαι. Ο Ακπομπ λέει: το παιδί, θέλω να φύγω, δεν μπορώ να εγκληματιστώ. Ξέρεις τι καλά προσαρμόζεσαι. Δεκτό. Προσαρμόζεσαι, Κώστα. Θέλει να προσαρμοστεί εδώ, του άρεσε. Μια χαρά προσαρμόζεσαι. Αν κάνεις κάνα 2-3 χρόνια με 300 ευρώ το μήνα και ξεκινάς 6 ευρώ το πριν να πας εδώ με το αστικό, να δεις τι καλά προσαρμόζεσαι. Λέμε τώρα για ποδοσφαιριστή στα Χαρτιά τώρα. Άλλο. Εγώ και με 150 ευρώ βολεύομαι. Λέμε για ποδοσφαιριστή επαγγελματία τώρα στο επίπεδο. Αυτό, έτσι. Τώρα, εγώ όταν λέμε επαγγελματία, τι θα πει δεν προσαρμόζω. Και για παίχτες που δεν προσαρμόστηκαν, δεν είναι ευτυχισμένος. Σήμερα έπαιξε center 4 και σε 92 έβαλε γκολ. Μπράβο.